Καλημέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο διαδικτυακό επιστημονικό σεμινάριο του IASO και του Institute of Life IASO στο πλαίσιο του αντικαπνιστικού προγράμματος Help Her Quit με τίτλο «Συστηματική παθογένεια του καπνίσματος στη γυναικεία υγεία και μέθοδοι διακοπής». Είναι ιδιαίτερη τιμή μας που είστε μαζί μας και ειδικά εσάς που θα μας κάνετε και τους χαιρετισμούς για την έναρξη αυτής της ημερίδας. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το χαιρετισμό του καθηγητού κ. Ατζακλή, ο οποίος είναι καθηγητής μευτικής γυναικολογίας και εμβριομητρικής και περιγενετικής ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι διευθυντής του τμήματος εμβριομητρικής ιατρικής του IASO και είναι και πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του IASO. Κύριε Ατζακλή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ματζαβένο για την πρόσκληση και θα ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Χαρβάλου που είναι η ψυχή του Help Her Quit και την ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την πρόσκληση που μου έκανε να δώσω να κάνω ένα χαιρετισμό για το δεύτερο διαδικτυακό workshop για μευτές γυναικολόγους και επαγγελματίες υγείας που είναι για την συστηματική παθογένεια του καπνίσματος στη γυναικεία υγεία και μέθοδοι διακοπής. Πραγματικά η κυρία Χαρβάλου έχει προσπαθήσει πάρα πολύ και έχει επιτύχει ώστε αυτό το Help Her Quit να γίνει πλέον μόνιμη διαδικασία στο IASO και η προσπάθεια την οποία καταβάλει είναι τρομερή και θα το δείτε κυρίως από το πρόγραμμα το οποίο υπάρχει και υπάρχει σήμερα και βλέπει κανείς ότι το κάπνισμα έχει σχέση με το COVID, με την γυναικεία υγεία και την νεότερο από τον κύριο Κοντόπουλο, από τον κύριο Πουλά, αναπληρωτή καθηγητή βιοχημίας. Όλοι γενικά οι ομιλητές είναι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το θέμα αυτό και νομίζω ότι η σημερινή ημερίδα θα έχει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, όπως είχε και η προηγούμενη που είχε γίνει το Φεβρουάριο, αν δεν απατώμε, του 2021. Χαιρετίζω αυτή την και η επιστημονική κοινότητα του IASO χαιρετίζει αυτή την μεγάλη προσπάθεια την οποία καταβάλει η κυρία Χαρβάλου και ο πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Help Her Quit, ο κύριος Ματζαβίνος, και νομίζω ότι στο τέλος της ημερίδας αυτής τα αποτελέσματα θα συζητηθούν, θα υπάρχει ένα ερωτηματολόγιο το τι πρέπει να ξέρω και θα γίνουν διάφορες ανακοινώσεις, Start Working on Doctors Help Her Quit Toolkit. Νομίζω και πάλι συγχαρητήρια στην κυρία Χαρβάλου και πάλι συγχαρητήρια στον κύριο Ματζαβίνο για την πρωτοβουλία αυτή που έχουν για την οργάνωση αυτού του διαδικτυακού workshop, για μευτήρες γυναικολόγους και επαγγελματίες υγείας. Και νομίζω το IASO στέκεται και η επιστημονική κοινότητα του IASO στέκονται αρρωγή στην προσπάθεια αυτή. Τα συγχαρητήριά μου κύριε Χαρβάλου, τα συγχαρητήριά μου κύριε Ματζαβίνο. Ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά, πάρα πολύ και για την όλη σας υποστήριξη. Παρακαλώ τώρα τον καθηγητή κύριο Παγουλάτο, ο οποίος είναι καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Οικονομίας στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής και ο οποίος έχει έντονη και εκτενή συμβουλευτική εμπειρία στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς και είναι ήδη πολύ γνωστός για τις κοινωνικές του ευαισθησίες. Παρακαλώ κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ματζαβίνο, κύριε Χαρβάλου, για την πολύ ευγενική και πολύ θεμητική πρόσκληση. Είναι πραγματικά τιμή για μένα, ιδίως διότι είμαι και πλέον αναρμόδιος σε σχέση με το αντικείμενο από όλους τους ομιλητές που βλέπω σήμερα στο πρόγραμμα. Ανήκω όμως και εγώ στους άνδρες, στους ανθρώπους πολίτες της ελληνικής κοινωνίας που έχουν συγγενικά τους πρόσωπα, φίλες, συγγενείς μου, αγαπημένα πρόσωπα που εκτέθηκαν πολύ νωρίς στο τσιγάρο και δυσκολεύτηκαν να το σταματήσουν ή δεν τα κατάφεραν ποτέ
και έχω και μια αγαπημένη μου συγγενή που πριν από περίπου 20 χρόνια πέθανε λόγω των συνεπειών του μακροχρόνιου καπνίσματος. Επομένως, συνδέομαι και εγώ βιωματικά κατά κάποιο τρόπο με το αντικείμενο αυτής της ημερίδας. Αλλά θα ήθελα, κοίταξα συνειδητοποιώντας το βάρος του να είμαι ο πλέον αναρμόδιος, έριξα μια ματιά σε κάποια στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα πιο πρόσφατα μπορούσα να βρω, και είδα κάπως θετικά και κάπως αρνητικά νέα. Το σχετικά θετικό για τις γυναίκες είναι ότι έχουν χαμηλότερη τάση να εμπλέκονται σε επικίνδυνες συμπεριφορές, όπως η υψηλή κατανάλωση αλκοόλ, τα ναρκωτικά και το τσιγάρο. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες αυτό συμβαίνει. Οι άντρες καπνίζουν περισσότερο από ό,τι οι γυναίκες σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, με την εξαίρεση της Σουηδίας και της Ισλανδίας, όπου τα ποσοστά είναι περίπου ίσα. Και καθημερινά στην Ευρώπη 25% των ανδρών και 15% των γυναικών καπνίζουν καθημερινά. Αυτό είναι ένα υψηλό ποσοστό σε σχέση με αυτό που θα θέλαμε. Το ποσοστό των γυναικών είναι χαμηλότερο, αλλά η κίνδυνη είναι σημαντική. Ενώ οι άντρες έχουν υψηλότερο ρίσκο θνησιμότητας και λόγω του τσιγάρου από καρδιαγγειακές νόσους, επειδή οι γυναίκες ζουν περισσότερο, ο μέσος ασθενής που νοσηλεύεται για καρδιαγγειακές νόσους είναι η γυναίκα. Και κατά μέσο όρο, διάβασα στη μελέτη αυτή ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι γυναίκες έχουν προσδόκιμο περίπου 77% της ζωής τους ελεύθερο αναπηρίας, ενώ οι άντρες έχουν περίπου 81% σε αυτό το ποσοστό. Τώρα, το σημαντικό και νομίζω συνδέεται με τη σημερινή σας ημερίδα είναι ότι η κυβερνητική δαπάνη στην εκπαίδευση, στην επιμόρφωση στα πολύ πρώιμα στάδια, στην παιδική και στην προσχολική αγωγή, συνδέεται με χαμηλότερο ρίσκο καρδιαγγειακών νόσων και έκθεσης στο τσιγάρο. Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που μπορεί να πάρει κανείς από αυτή τη συζήτηση. Το άλλο που θα ήθελα να τονίσω, επειδή βλέπω ότι υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πρόσημο στην αρμοδιότητά μου ή στη μη αρμοδιότητά μου σε σχέση με το αντικείμενο, είναι ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση η δημόσια υγεία, όπως ξέρετε, δεν είναι αρμοδιότητα κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι αποκλειστική αρμοδιότητα, είναι συντρέφουσα αρμοδιότητα, που σημαίνει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αρμοδιότητα της δημόσιας υγείας μοιράζεται μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών. Υπάρχει μια διασυνοριακή διάσταση, την οποία κατέδειξε ως εξαιρετικά επίκαιρη η πανδημία, και αυτό ενέτεινε το ρόλο και την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και υπάρχουν και τα ελάχιστα επίπεδα προστασίας των καταναλωτών, τα οποία ανήκουν στην ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Χάρη σε αυτά έχουμε τη σήμανση στα προϊόντα καπνού, που νομίζω ότι έχει λειτουργήσει αποτρεπτικά τις τελευταίες δεκαετίες με πολύ σημαντικά αποτελεσματικό τρόπο. Από την άλλη πλευρά όμως, η οργάνωση των συστημάτων υγείας, οι πολιτικές υγείας, οι πολιτικές πρόληψης, ιατρικής φροντίδας, ενημέρωσης, ανήκουν στα κράτη-μέλη. Ανήκουν δηλαδή στις πρωτοβουλίες των ανθρώπων σαν εσάς, που γίνονται πρωταγωνιστές στην προσπάθεια να ενημερωθούν όσο γίνεται περισσότεροι άνθρωποι, όσο γίνεται νωρίτερα, για τις βλαπτικές καταστροφικές επιπτώσεις του καπνίσματος. Και με αυτή την έννοια σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρωτοβουλία. Ήταν ιδιαίτερη τιμή για μένα το ότι με καλέσατε να απευθύνω χαιρετισμό, και εύχομαι κάθε επιτυχία στην ημερίδα σας σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Και προχωράμε στον επόμενο χαιρετισμό από την κυρία Μεϊζανή, η οποία είναι πρόεδρος και ιδρυτικό μέλος του μη κυβερνητικού οργανισμού με διεθνή προβολή Women Act. Η κυρία Ζανή έχει σπουδάσει πολιτικές επιστήμες και ιστορία στο Queen Mary College του Λονδίνου και έκανε και μεταπτυχιακές σπουδές στο Burke College του Λονδίνου, καθώς και στο London School of Economics.
αφού πέρασε επιτυχώς σε διάφορες θέσεις στις Βρυξέλλες και στο Παρίσι, στην επιστροφή της στην Ελλάδα εργάστηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο ιδιωτικό τομέα ως πολιτική αναλύτρια. Παρακαλώ, κυρία Ζανή. Μπορώ να κάνω και εγώ μια παρέμβαση, ένα προσωπικό μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσία σας, κυρία Ζανή. Και να τονίσω και εγώ ότι η κυρία Ζανή έχει ένα εξαιρετικό έργο και μία μεγάλη προβολή σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Μαθαίνω τελευταία ότι οι Women Act είχαν μία πρόσκληση και για το State Department να παρουσιάσετε κομμάτι από το έργο σας. Δεν είναι έτσι? Ευχαριστώ πολύ. Κάνετε μία εξαιρετική δουλειά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον καθηγητή κύριο Μανταβίνο. Ευχαριστώ εσάς, κυρία Καρπάλου, για την πρόσκληση στην Women Act. Σας ευχαριστώ εσάς χωριστά και όλα, κύριε Καρπάλου, γιατί αποδεχτήκατε να γίνετε ambassador του οργανισμού μας. Ambassadors είναι οι γυναίκες πρότυπα που μας βοηθάνε πάρα πολύ στο έργο μας. Για όσους δεν γνωρίζουν την Women Act, ιδρυθήκαμε το 2017, είμαστε 8 συγκεντρίτριες. Η βάση μας είναι η Αθήνα. Έχουμε και άλλα hubs στην Ελλάδα. Και φέτος που κλείνουμε τα 4 χρόνια, πάμε και στο εξωτερικό, στις Βρυξέλλες και στην Αμερική. Ένα κομμάτι της δουλειάς που κάνουμε έχει να κάνει πάρα πολύ με καμπάνιες, δηλαδή με καμπάνιες για να έχουμε περισσότερες γυναίκες θέσεις σε πάνελ, με καμπάνιες ώστε να εκλεγούν γυναίκες και να τις βοηθήσουμε σε αυτό. Εμείς ασχολούμαστε με την ηγεσία των γυναικών στη δημόσια σφαίρα, γιατί θεωρούμε ότι οι γυναίκες οφείλουν να παίξουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Γιατί, όπως λέμε στην Αμερική, if you can't see it, you can't be. Δηλαδή, χρειαζόμαστε πρότυπα γυναικών μπροστά. Μόνο έτσι θεωρούμε ότι θα πάψουν να υφίστονται τα στερεότυπα και προκαταλήψουν στην ελληνική κοινωνία για τη θέση των γυναικών συνολικότερα. Και θέλουμε να δώσουμε στις γυναίκες εργαλεία, όπως προανέφερα, κάνουμε ακαδημίες ηγεσίας, κάνουμε μηνιαίες συναντήσεις με γυναίκες που μας μιλάνε. Καμπάνιες, προγράμματα, mentoring, κάνουμε πολλά διαφορετικά πράγματα, τα οποία σας καλούμε να δείτε στα social media μας και στα site μας. Αλλά πιστεύουμε ότι προγράμματα σαν αυτό το δικό σας, το Help Requit, είναι εξαιρετικά σημαντικά γιατί προάγουν την αυτοηγεσία. Με λίγα λόγια, η γυναική υγεία είναι ένα σημαντικότατο παράγοντα ώστε να βγει μια γυναίκα μπροστά και να κατακτήσει αυτό το οποίο τους λέμε εμείς στις θέσεις ηγεσίας, είτε στον ιδιωτικό είτε στον δημόσιο τομέα. Η διακοπή καπνίσματος από αυτή την άποψη είναι μια πράξη αυτοηγεσίας που είναι και πιο απαραίτητη παρά ποτέ τώρα λόγω της πανδημίας. Εμείς σαν οργανισμός θα χαρούμε πάρα πολύ να ενισχύσουμε την προσπάθεια αυτή και να συνεχίσουμε τη δράση μαζί σας. Σας ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ η έκφραση που είπατε για τη διακοπή καπνίσματος, ότι είναι μία διαδικασία αυτοηγεσίας. Επίσης, να σας ευχαριστήσω προσωπικά γιατί με εντάξατε στις πρέσβεις της Women Act. Πραγματικά με τιμά αυτό. Και σας καλώ να γίνετε και εσείς πρέσβοι στο δικό μας Help Her Quit. Με χαρά σας. Ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην κυρία Τζουλάκη. Να καλέσουμε την κυρία Τζουλάκη. Παρακαλώ. Καλημέρα και από μένα. Είναι μεγάλη μου χαρά και θέλω αποκλειστικά να μιλήσω για την κυρία Τζουλάκη, την οποία γνωρίζω από φοιτήτρια και συγκινούμε πραγματικά, γιατί ήταν ένα χαρούμενο γλυκό παιδί, εφιέστατο, το οποίο ονομάζαμε Star Joe. Το λέω το όνομα, Star. Ήταν αστέρι από τα φοιτητικά της χρόνια, εξελίχθηκε καταπληκτικά. Πραγματικά, μετά από εξαιρετικές σπουδές, μεταπτυχιακά, εξελέγει στο Imperial College στο Λονδίνο ως λέκτορας. Είχε μια πορεία ακόμη και στη Μέση Ανατολή, αν θυμάμαι καλά, παρότι δεν τονίζεται αυτό, για μένα είναι πολύ σημαντικό. Συνεργαστήκατε με μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες Biobanks του Κατάρ, ίσως είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο. Επιστρέψατε στην Ελλάδα και τώρα είστε αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Έχετε βραβευτεί με ένα εξαιρετικό βραβείο, L'Oréal UNESCO, για την πορεία σας σαν γυναίκα επιστήμονας. Και είμαι σίγουρη ότι βρήκατε πολλά εμπόδια, όπως έχουν βρει πάρα πολλές γυναίκες, και τα ξεπεράσατε επιτυχώς, και γι' αυτό και δικαιολογημένα συνεχίζω να σας αποκαλώ Star Joe. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να είμαι εδώ μαζί σας. Και εγώ συγκινούμαι, κυρία Χαρβάλου.
Χαίρομαι πολύ που ξαναβρισκόμαστε και θα το ξέρετε κι εσείς ότι για μας τις φοιτήτριές σας ήσασταν πηγή έμπνευσης και με βοηθήσατε πολύ έτσι να ακολουθήσω ό,τι κάνω σήμερα. Έχω ασχοληθεί πολύ με τις γυναίκες στην επιστήμη γιατί είμαστε λίγες και ειδικά έτσι στους χώρους της έρευνας και της ιατρικής έρευνας και όντως τα εμπόδια και οι προκαταλήψεις είναι πολλές, αλλά νομίζω σιγά σιγά το παλεύουμε. Όσον αφορά τη σημερινή μας συνάντηση, σκεφτόμουν ότι πώς οι γυναίκες στα πλαίσια της ενδυνάμωσης και της χειραφέτησής τους στοχοποιήθηκαν ίσως από τις διαφημιστικές εταιρείες και κακώς άρχισαν να έχουν ένα αντρικό πρότυπο συμπεριφοράς, όπως αυτό του καπνίσματος, το οποίο ήταν από αυτά που δεν θα έπρεπε να ακολουθήσουμε, όπως συμβαίνει και με άλλα πρότυπα συμπεριφοράς καμιά φορά. Έτσι, έχουμε σήμερα ένα ποσοστό γυναικών που πλησιάζει αυτό των αντρών. Στην Ελλάδα δεν έχει μεγάλη διαφορά. Και από την πολύ αρχή που, από το 60 που καταλάβαμε τις ανεπιθύμητες ενέργειες του τσιγάρου, και του καπνίσματος, έχουμε πρακτικά από τις εταιρείες καπνού του πώς προσπάθησαν να έχουν ως στόχο τους τις γυναίκες, τη γυναική συμπεριφορά και πώς θα μπορούσαν να ανεβάσουν το μερίδιο των πωλήσεών τους αυτό τη μερίδα του πληθυσμού. Έτσι, σήμερα είμαστε εδώ για να ενδυναμώσουμε τις γυναίκες να σταματήσουν αυτή την συνήθεια. Και ήταν πολύ ωραίο αυτό που είπε η κυρία Ζανή, και να χειραφετηθούν χωρίς να έχουμε εξαρτήσεις, οι οποίες είναι πολύ επιβαρυντικές για την υγεία τους. Interesting question. Ίσως έχουμε στο μυαλό μας ότι οι γυναίκες δεν κινδυνεύουν τόσο πολύ από καρδιαγγειακά νοσήματα, αλλά η αλήθεια είναι ότι κινδυνεύουν πολύ και πια... Βλέπουμε ότι έχουμε και περισσότερα περιστατικά καρδιαγγειακών παθήσεων και από τον καρκίνο του μαστού και το τσιγάρο και το κάπνισμα είναι μεγάλος επιβαρυντικός παράγοντας, όπως και για τις νεοπλασίες, το καρκίνο του πνεύμωνα που πια και αυτός έχει αυξηθεί πάρα πολύ στις γυναίκες και καθώς και προβλήματα στην αναπαραγωγή και άλλες παθήσεις. Νομίζω είναι γνωστά και θα τα πούμε. Αυτά νομίζω είχα να πω κι εγώ. Με μεγάλο ενδιαφέρον θα παρακολουθήσω τη συνέχεια. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη και πιστεύω ότι θα σας έχουμε μαζί μας τα επόμενα βήματα, γιατί το πρόγραμμα έχει πάρα πολλές δράσεις και δραστηριότητες. Δεν είναι μόνο τα σεμινάρια που κάνουμε, είναι και ένα toolkit που πρόκειται να συγγραφεί και είναι και πολλά πράγματα που ίσως σε ερευνητικό επίπεδο θα αποτελούσαν ένα κοινό πεδίο. Και πάλι ευχαριστώ και πάλι να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ για την εξαιρετική σας εξέλιξη. Τώρα είστε αναπληρώτρια, ελπίζω σύντομα πρωτοβάθμια και γεμάτη επιτυχία συνέχεια. Και με αυτό το λαμπερό χαμόγελο. Ευχαριστώ. Να περάσουμε στον πρώτο μιλητή, που είναι να περάσουμε στον πρώτο μιλητή μας αυτού του workshop, που είναι ο κύριος Μαντζαβίνος, ο πρόεδρος της επιστημονικής μας επιτροπής, της επιστημονικής επιτροπής του Help Her Quit. Ο κύριος Μαντζαβίνος είναι επιστημονικός υπεύθυνος του Institute of Life, της εξωσωματικής μονάδας του ESO και είναι πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Ο κ. Μαντζαβίνος έχει υποστηρίξει με τη γνώση του και την εμπειρία του πάρα πολύ το πρόγραμμα, κυρίως στον τομέα της επίδρασης του καπνίσματος στην γυναικεία υγεία γενικά, στην γονιμότητα, στον γυναικολογικό καρκίνο, όλο αυτό ερευνητικά, αλλά και ακόμη με το εκπαιδευτικό κομμάτι. Είναι μια μεγάλη χαρά για μας, είναι μια μεγάλη απόλαυση κάθε φορά να ακούμε νέα πράγματα που μας αναφέρετε. Και για μένα είναι μια τιμή όλη αυτή η πορεία που είμαι δίπλα σας. Ευχαριστώ πολύ,
για τα καλά σας λόγια, κύριε Χαρβάλου, και εγώ δράτωμαι της ευκαιρίας να σας ευχαριστήσω για την όλη αυτή προσπάθεια και είναι τιμή για μένα που είμαστε σε αυτό την προσπάθεια μαζί και ήθελα πραγματικά να δηλώσω ότι χωρίς τη δικιά σας παρουσία και τη όλη αυτή την προσπάθεια που κάνετε δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα από αυτά που κάνουμε σήμερα. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, το κάπνισμα ενοχοποιείται για τις περισσότερες καρδιακές και πνευμονικές ασθένειες. Οι τρεις κύριες αιτίες που προκαλούν το θάνατο από το κάπνισμα είναι τα αθυρωματικά καρδιακιακά νοσήματα, ο καρκίνος του πνεύματος και η χρόνια αποφρακτική πνευμονική νόσος. Έτσι, το κάπνισμα μετά την υπέρταση είναι η δεύτερη κυριότερη αιτία θανάτου παγκοσμίως. Στην Αμερική 400.000 και στην Ελλάδα 15.000 άνθρωποι κάθε χρόνο πεθαίνουν από το κάπνισμα. Ο συνολικός αριθμός θανάτων παγκοσμίως που οφείλεται στο κάπνισμα είναι περίπου 6 εκατομμύρια. Στην Ευρώπη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι 215 εκατομμύρια άνθρωποι καπνίζουν. Εξ αυτών, 130 εκατομμύρια είναι άνδρες και 85 εκατομμύρια γυναίκες. Η Ελλάδα, σύμφωνα με μια δημοσίευση στο Lancet, σε μια μελέτη σε 195 χώρες, είναι η τρίτη χώρα στον κόσμο σε ποσοστό καθημερινών καπνιστριών, με ποσοστό 27%, με πρώτη τη Γροιλανδία με 44% και δεύτερη τη Βουλγαρία με 28%. Το 36% δε των καπνιστριών καπνίζει και στην αρχή της εγκυμοσύνης, ενώ μόνο το 20% το διακόπτει τελείως. Υπολογίζεται ότι μισοί καπνιστές πεθαίνουν από παθήσεις που οφείλονται στον καπνό. Οι γυναίκες που αρχίζουν το κάπνισμα σε μικρή ηλικία είναι πιθανότερο να πεθάνουν από καρκίνο του πνεύμονος παρά από καρκίνο του μαστού. Η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη συχνότητα ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα σε ηλικίες κάτω των 45 ετών από όλες τις χώρες της Ευρώπης. Όσο αφορά τώρα τη γονιμότητα, φαίνεται ότι ο συνδυασμός νικοτίνης και εκατοντάδες άλλων επιβλαβών ουσιών που περιέχονται στο καπνό περιγράφονται σαν τα μεγαλύτερα δηλητήρια της ανθρώπινης αναπαραγωγής. Οι τοξίνες που περιέχονται στα τσιγάρα σε πειραματικές μελέτες έδειξαν βλάβες στον υποθάλαμο, υποφυσιακό άξονα, στους όρχες, στις οθήκες και στη μήτρα. Επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει ότι το κάπνισμα παίζει μεγάλο ρόλο στην αδυναμία επίτευξης εγκυμοσύνης στα ζευγάρια που προσπαθούν να αποκτήσουν παιδί. Όσο αφορά τώρα τις γυναίκες καπνίστριες, σε μια μεγάλη μεταανάλυση όλων των δημοσιευτέων άρθρων σχετικά με το κάπνισμα, αναφέρεται ότι το ποσοστό των κλινικών εγκυμοσυνών και γεννήσεων από γυναίκες που υποβάλλονται σε μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και κάπνιζαν ήταν 50% μικρότερο. Πολλές μελέτες δείχνουν τις αρνητικές επιδράσεις του καπνίσματος στην απάντηση των οθικών όταν χορηγούμε φάρμακα για την πρόκληση όθηλακη ορυξίας. Έτσι έχουμε αύξηση FSH, συχνότερες ακυρώσεις κύκλων και συλλογή λιγότερων ορίμων αρίων. Σε μια μεγάλη μελέτη από το Μόντρεαλ του Καναδά σε 50.000 περίπου γυναίκες που κάπνιζαν πάνω από ένα πακέτο τσιγάρα ημερησίως, βρέθηκε να εμφανίζουν 22% ελάττωση της γονιμότητας. Περίπου 13% υπογονιμότητας και καθυστέρηση επίτευξης εγκυμοσύνης οφείλεται στο κάπνισμα. Οι χημικές ουσίες που υπάρχουν στα τσιγάρα, όπως τα βαρέα μέταλλα, πολυκυκλικοί τετραγωνάνθρακες, νιτροσαμίνες και άλλα, φαίνεται ότι επιταχύνουν την ελάττωση των οθυλακίων και εμποδίζουν τη γαμετογένεση. Σε μια μελέτη σε 200 γυναίκες της Ευρώπη που έκαναν εξωσωματική γονιμοποίηση, βρέθηκε ότι οι γυναίκες που κάπνιζαν είχαν λεπτότερο ενδομήτριο. Το κάπνισμα στις γυναίκες συσχετίζεται με ελάττωση των κυκλοφορούν των ιστρογόνων και εμφάνιση πρώιμης εμμηνόπαυσης. Με αποτέλεσμα γυναίκες που καπνίζουν μέχρι 2 πακέτα τσιγάρα ημερησίως να εισέρχονται στην εμμηνόπαυση 2 χρόνια νωρίτερα από εκείνες που δεν κάπνιζαν. Τούτο πιθανώς οφείλεται σε επιταχυνόμενη ελάττωση των αρίων, ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρήθηκε και στα πειραματόζωα. Φαίνεται ότι τα οάρια υφίστανται βλάβες ποσοτικές και ποιοτικές. Ένα νικοτινικό αλκαλοειδές προκαλεί αναστολή της δράσης των κοκκιοειδών κυττάρων στη στέρεο γέννηση και αυτό μαζί με τη δημιουργία οξυδοτικού στρες φαίνεται να αποτελούν τις κύριες αιτίες υπογονιμότητας. Το κάπνισμα αυξάνει τις ενεργές ρίζες και έτσι εμποδίζονται οι μηχανισμοί που ελαττώνουν την εμφάνισή του στο αίμα με αποτέλεσμα την εμφάνιση του οξυδοτικού στρες. Το οξυδοτικό στρες τώρα οδηγεί σε βλάβη στα κύτταρα με αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία τους καθώς διασπά το DNA, τις πρωτεΐνες και τα λιπίδια.
Η υπεροξείδωση των λιπιδίων είναι μία από τις δράσεις των ελευθεροριζών. Η ανέβρεση κοτινίνης μέσα στο θυλακικό υγρό σχετιζόταν με την έντονη υπεροξείδωση των λιπιδίων μέσα στο όριμο θυλάκιο, η οποία προκαλεί ελάττωση των τοπικών αντιοξειδωτικών. Σε οάρια που ελήφθησαν από καπνίστριες που συμμετείχαν σε πρόγραμμα εξωσωματικής γονιμοποίησης, βρέθηκε υψηλό ποσοστό διπλοειδίας οφειλόμενο στη δυναμική επίδραση του καρμού στη μείωση του οαρίου. Όσον αφορά τους άντρες τώρα, γνωρίζοντας τις δράσεις του καπνίσματος στη λειτουργία του σπέρματος, φαίνεται ότι το βενζοπυρώνιο και η κιτινίνη, μεταβολίτες του καπνού, εξασκούν καταστροφική επίδραση. Αυτό αποδείχθηκε από την ελάττωση της κινητικότητας και της κακής μορφολογίας του σπέρματος των καπνιζόντων. Επίσης, οι μεμβράνες του σπέρματος παρεμποδίζουν την ακροσωμιακή αντίδραση των σπερματοζωαρίων. Λειτουργία απαραίτητη για τη διείσδυση των σπερματοζωαρίων στο άριο και γι' αυτό απαιτείται ενδοκυτάρια έγχυση των σπερματοζωαρίων, το γνωστό ίξι. Ακόμη όμως, όταν γίνεται ίξι σε καπνίζοντες, η πιθανότητα να επιτευχθεί εγκυμοσύνη είναι μικρότερος, γιατί προκαλείται επίσης βλάβη στο DNA. Ο καπνός περιέχει βενζοπυρώνη, η οποία επιδρά δυσμενώς στο DNA των εμβρίων, με αποτέλεσμα να έχουμε μικρότερο αριθμό εγκυμοσυνών. Η επίδραση τώρα του καπνίσματος στην εγκυμοσύνη και στο έμβριο. Οι τρόποι με τους οποίους επηρεάζεται το έμβριο από το κάπνισμα είναι η ελαττωμένη παροχή οξυγόνου στο έμβριο, η δυσμενής επίδραση στην ανάπτυξη και φυσιολογία και η έκθεση σε τοξίνες. Ο τρόπος της ελαττωμένης παροχής οξυγόνου διαπιστώθηκε από την εξέταση του πλακούντα, όπου έδειξε βλάβη στη δομή του, όπως ελάττωση του όγκου των τριχοειδών και πάχυση της μεμβράνης των λαχνών. Πιθανώς, λόγω σπασμού που προκαλεί νικοτίνη, ελαττώνεται η διάχυση του οξυγόνου μέσω των λαχνών. Η απελευθέρωση μονοξιδίου του άνθρακα στη διάρκεια του καπνίσματος προκαλεί τον σχηματισμό άνθρακη λαιμοσφαιρίνης και κατά συνέπεια λιγότερη παροχή οξυγόνου στο έμβριο. Η άνθρακη λαιμοσφαιρίνη καθαρίζεται αργά από την εμβρυϊκή κυκλοφορία, με αποτέλεσμα να πηγαίνει λιγότερο οξυγόνο στους ιστούς. Επιπλέον, το κάπνισμα προκαλεί οξυδωτικό στρες, το οποίο αυξάνει τις αντιδραστικές ουσίες στα μυτοχόνδρια, καθώς και νητρικό οξύ. Το νητρικό οξύ με υπεροξυδωτικές ρίζες παράγει υπεροξυνητρίτη, ο οποίος προκαλεί επίσης βλάβη του πλακούντα. Σε μελέτες σε πειραματόζωα δείχθηκε ότι η νικοτίνη αυξάνει την αγκιακή αντίσταση και ελαττώνει τη ροή του αίματος. Η χρόνια έκθεση στη νικοτίνη προκαλεί ανώμαλη έκρηση νευροχημικών μεταβιβαστών στον εγκέφαλο και ανώμαλη συμπεριφορά των ευρύων. Μία μεγάλη μελέτη του αμμιακού υγρού, καπνιζόντων και μη, έδειξε αυξημένες δομικές χρωμοσωμιακές ανομαλίες μεταξύ των γυναικών που κάπνιζαν. Οι ανομαλίες αφορούσαν ελλείψεις και μεταθέσεις, εντοπιζόμενες κυρίως στις περιοχές 11 και 13, οι οποίες συνήθως σχετίζονται με αιματολογικές κακοήθειες. Επίσης, η έκθεση στη νικοτίνη προκαλεί ενεργοποίηση του συμπαθητικού, με συνέπεια την αύξηση των παλμών και την ελάττωση της αναπνοής του εμβρίου. Μία ανάλογη μελέτη από την Κίνα έδειξε ότι ανάλογα αποτελέσματα βρέθηκαν και για τις παθητικές καπνίστριες. Σε μια μεγάλη ανασκόπηση και μετανάλυση βρέθηκε ότι στις καπνίστριες οι αποβολές ήταν αυξημένες κατά 1,6 φορές. Σε άλλη μελέτη από την Κίνα, σε 5,7 εκατομμύρια εγκύους που οι ίδιες δεν κάπνιζαν αλλά ήταν παθητικές καπνίστριες από το σύζυγό τους, οι αποβολές ήταν 17% περισσότερες από εκείνες των οποίων οι σύζυγοι δεν κάπνιζαν. Σε μια άλλη δε συνδυασμένη μελέτη, Αγγλία και Σκωτία, σε 17.000 γυναίκες εγκύους βρέθηκε ότι όταν έκαναν χρήση πάνω από 2 πακέτα τσιγάρα μυρισίως, οι αποβολές ήταν 42% σε σχέση με 18% σε γυναίκες που δεν κάπνιζαν. Ο κίνδυνος τώρα πρόωρης ρήξης ημένων σε εκείνους που καπνίζουν είναι αυξημένος κατά 1,9 έως 4,2 φορές. Οι γυναίκες που καπνίζουν έχουν 3,5 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να πάθουν αποκόλληση του πλακούντα. Επίσης, το κάπνισμα σχετίζεται με την εμφάνιση επιπομματικού πλακούντα κατά 1,4 έως 4 φορές περισσότερο. Το ποσοστό και στις δύο περιπτώσεις αυξάνει ανάλογα με τον αριθμό των τσιγάρων ημερησίως. Ο πρόωρος τοκετός τώρα οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, προεκλαμψία, πρόωρη ξημένο, χωριαμνίτα, αποκόλληση πλακούντα.
Γυναίκες όμως που καπνίζουν έχουν 1,3 έως 2,5 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης πρόωρου τοκετού. Η διακοπή του καπνίσματος, ακόμη και στο τρίτο τρίμηνο, ελαστικιστοποιεί αυτές τις πιθανότητες. Στην Αμερική το 5 έως 8% των προώρων τοκετών οφείλεται στο κάπνισμα των μητέρων. Μία μετανάλυση έδειξε ότι το κάπνισμα προκαλεί ελάττωση του ποσοστού εμφάνισης προεκλαμψίας. Το μόνο καλό ως τώρα που έχουμε δει, αλλά όπως καταλαβαίνετε είναι αμελητέα η προσφορά του μπροστά στα τεράστια άλλα προβλήματα που προκαλεί το κάπνισμα. Τώρα, γενικά η εμφάνιση γενών ανομαλιών φαίνεται ότι δεν σχετίζεται με το κάπνισμα. Η διάρκεια, η ποσότητα του καπνίσματος και η ηλικία της μητέρας παίζουν ιδιαίτερο ρόλο. Πιθανώς το κάπνισμα να αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνιση γενών ανομαλιών περισσότερο σε άτομα τα οποία είναι φορείς ειδικών γονοτύπων. Όσον αφορά εμβρυϊκούς και νεονικούς θανάτους, σε μια μετανάλυση 142 μελετών βρέθηκε ότι το ποσοστό των εμβρυϊκών θανάτων στις γυναίκες που κάπνιζαν ήταν 50% μεγαλύτερο. Τα δέθνη συγγενή εύρεα ήταν 20% περισσότερα. Μια μελέτη από τη Δανία σε 840.000 γυναίκες έδειξε 50% αύξηση των εμβρυϊκών θανάτων και 38% αύξηση των θνησιγενών ευρείων. Εντυπωσιακό ήταν ότι οι γυναίκες που διέκοπταν το κάπνισμα στο τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης δεν βελτίωναν τα αποτελέσματα. Επίσης η καμπύλη έδειξε ότι όσο περισσότερα τσιγάρα κάπνιζαν, τόσο τα ποσοστά των εμβρυϊκών θανάτων και θνησιγενών ευρείων ήταν μεγαλύτερα. Όσο αφορά τώρα την επίδραση στα νεογονά και στα έμβρια, σε μια πολύ μεγάλη αναδρομική μελέτη βρέθηκε ότι το κάπνισμα των μητέρων κατά τη διάρκεια της κοίησης προκαλεί αυξημένα σημάδια στρες, υπερτονίας, υπερδιέγερσης και ευερεθιστότητα στα παιδιά. Κυρίως τα συμπτώματα αυτά ήταν εμφανή όταν ανιχνευόταν υψηλή κοντινή ιστοσάλη των μητέρων. Το ελαττωμένο βάρος γέννησης τώρα, το οποίο εννοούμε όταν τα παιδιά γεννηθούν κάτω από 2.500 γραμμάρια, έχουμε δει ότι οι γυναίκες που καπνίζουν έχουν 1,5 έως 3 φορές περισσότερες πιθανότητες να γεννήσουν παιδιά μικρού βάρους. Υπολογίζεται ότι για το 20% των παιδιών που γεννιούνται με χαμηλό βάρος ενεχοποιείται το κάπνισμα των εγγύων. Στην Αμερική το ποσοστό αυτό είναι 13-19%. Εάν η έγκυος διακόψει το κάπνισμα στο πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, τότε το ποσοστό γέννηση μικρού βάρους παιδιών μειώνεται στο 12% και πιθανόν το ποσοστό ακόμα και να μην γεννηθεί. Σε μια μεγάλη μελέτη από την Ιταλία όσον αφορά τη γέννηση του μικρού βάρους παιδιά, αναφέρεται ανάλογα αποτελέσματα εμφανιζόταν και στις γυναίκες που ήταν παθητικές καπνίστριες. Και άλλες γυναίκες έδειξαν ότι το ποσοστό γέννησης μικρού βάρους παιδιών ήταν μεγαλύτερο από γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας και όταν τα παιδιά ήταν άρενα. Μελέτες αναφέρουν ότι το κάπνισμα επίσης των μητέρων διπλασιάζει τις πιθανότητες εμφάνισης ευνηδίου θανάτου των νεογνών. Γυναίκες που σταμάτησαν το κάπνισμα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είχαν 12-20% λιγότερες πιθανότητες εμφάνισης ευνηδίου θανάτου εμβρίου. Όλα τα ποσοστά αυξανόταν όταν το κάπνισμα υπερεύαινε τα 20 τσιγάρα ημερησίως. Στην Αμερική το 23-24% των ευνηδίων θανάτων νεογνών σχετίζεται με το κάπνισμα των μητέρων. Μια μεγάλη μελέτη από την Αγγλία έδειξε ότι τα παιδιά καπνιστριών είχαν 4 φορές μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανίσουν στην εφηβεία σαχαρό διαβήτη. Έχει αναφερθεί επίσης σε μια μελέτη ότι το τεστ IQ, το τεστ εξυπνάδα στα παιδιά, από γυναίκες που κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης κάπνιζαν πάνω από 2 πακέτα, ήταν 2,9 μονάδες χαμηλότερο. Σε μια μετανάλυση από 20 μελέτες αναφέρθηκε αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης διαταραχών συμπεριφοράς κατά 60% σε παιδιά που γυναίκες οι μητέρες κάπνιζαν. Επίσης, το κάπνισμα των εγγύων προκαλεί και επηρεάζει πολύ την εμφάνιση άσθματος στα νεογνά. Τούτο οφείλεται σε επιγενετικές αλλαγές που προκαλούνται στα παιδιά και έχουν σχέση με ασθένειες των πνευμόνων. Άλλη μια πολύ μεγάλη μελέτη από τη Φιλανδία, όπου σε 98% των γυναικών πριν τη λήψη του ιστορικού γινόταν μέτρηση των επιπέδων της κοντινίνης στο σάλιο, ούρα ή αίμα, έδειξε ότι τα παιδιά των καπνιζόντων είχαν 3 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης σχιζοφρένειας. Το ποσοστό πάλι ήταν ανάλογο της βαρύτητας του καπνίσματος. Μια άλλη μελέτη σε 73.000 μονίμους κυρίες από τη Δανία ανέφερε 66% αύξηση του συνδρόμου του Ρετ και εμφάνιση διαφόρων χρόνιων διαταραχών TIC
σε παιδιά μητέρων που κάπιζαν κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης πάνω από 10 τσιγάρα ημερησίως. Όπως είδαμε, ο καπνός που παράγεται από το τσιγάρο περιέχει νικοτίνη, ένα φυσικό συστατικό, καθώς και πολλαπλές επιβλαβείς χημικές ουσίες. Αυτά τα χημικά και οι τοξίνες, και όχι η ίδια η νικοτίνη, είναι η κύρια αιτία όλων των προβλημάτων που σχετίζεται με το κάπνισμα. Έχουν ανεβρεθεί εναλλακτικά του τσιγάρου προϊόντα, τα οποία περιέχουν νικοτίνη και προσφέρουν ικανοποιητική γεύση στους καπνιστές, χωρίς όμως να παράγουν καπνό. Δύο είναι οι τρόποι για να γίνει αυτό, στους οποίους δεν περιλαμβάνεται η καύση καπνού. Ένα είναι το ηλεκτρονικό κάπνισμα και το άλλο είναι το κάπνισμα θερμενωμένων προϊόντων καπνού. Η βιβλιογραφία είναι περιορισμένη όσο αφορά τις επιδράσεις των εναλλακτικών τρόπων καπνίσματος στην κύηση, τα έμβρια και τα νεογνά. Έτσι, θα περιμένουμε τα αποτελέσματα πολλών μελετών που ήδη τρέχουν για να αποφασίσουμε για την ύπαρξη ή όχι πλεονεκτημάτων των εναλλακτικών μέσων έναντι του κλασικού καπνίσματος, το οποίο είναι αποδεδειγμένα καταστροφικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μαντζαβίνο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εξαιρετική ομιλία. Όσο θα τοποθετούμε το στίκ του κυρίου Κοντόπουλου, εσείς μπορείτε να του κάνετε την εισαγωγή. Και εκ μέρους μου και από μένα ευχαριστώ και πάλι, κύριε Κοντόπουλο, που είστε μαζί μας. Τώρα θα παρακαλέσω τον αγαπητό συνάδελφο και συνεργάτη, τον κύριο Γιώργο Κοντόπουλο, ο οποίος έκανε όλες τις σπουδές του στην Αμερική και όλα τα μεταπτυχιακά, ένας εξαιρετικός συνάδελφος, με μία μεγάλη εμπειρία, και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που επέστρεψε στη χώρα μας, και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί ήταν πραγματικά το ιδρυτικό μέλος του Institute of Life του Ιασό, και η δουλειά του είναι εξαιρετική και πραγματικά έχει και μία εμπειρία και από την Αμερική που ήταν, όπου γίνονται ανάλογες προσπάθειες, αλλά και εδώ όσον αφορά την επίδραση του καπνίσματος πάνω στην γυναικεία υγεία, για το οποίο και θα μας μιλήσει. Παρακαλώ, κύριε Κορδό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζαβίνο, για την πρόσκληση, και την κυρία Χαρβάλου επίσης. Είναι τιμή μου να μιλήσω σήμερα στο δεύτερο workshop για το Help Her Quit, με θέμα κάπνισμα, COVID-19 και γυναικεία υγεία. Μισό λεπτάκι να το κάνουμε full screen αυτό. Από το προηγούμενο slide που ήμασταν. Λοιπόν, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έβγαλε ανακοίνωση όντως ότι το τσιγάρο επηρεάζει και μπορεί να κάνει την νόσο από κορονοϊό πολύ πιο βαριά. Όμως, οι απόψεις είναι αντικρουόμενες, γιατί βγήκανε κάποιες ανακοινώσεις από εφημερίδες και από media, όπως αυτή εδώ, που θα σας προβάλλουν τώρα, που βασικά έλεγε ότι το τσιγάρο μπορεί να μειώνει τις πιθανότητες και να παρέχει προστασία στη γυναίκα που θα εκτεθεί σε COVID-19. Ωραία, βγήκε αυτό. Να. Είχαν βγει πολλές τέτοιες ανακοινώσεις και εμένα μου έχει κινήσει την περιέργεια αν αυτό βασίζεται σε αληθινά δεδομένα ή αν είναι κάποιο λάθος υπάρχει εδώ. Για να μην βλέπουμε όμως τέτοιες εικόνες, τσιγάρο και μάσκα μαζί, δεν πάνε αυτά μαζί, πρέπει να δούμε σήμερα αν υπάρχει όντως το παράδοξο του καπνιστή, δηλαδή υπάρχουν και κάποια πράγματα που το τσιγάρο φαίνεται να τα βελτιώνει, αν ισχύει και με το COVID-19. Όλο ξεκίνησε από την Κίνα, που εκεί ξεκίνησε και η πανδημία, όπου παρατήρησαν ότι σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, όπου το 1/4 του πληθυσμού, 26% καπνίζει, είναι καπνιστές, αυτοί που νοσηλευόντουσαν για COVID-19 ήταν το 6,5%, μεγάλη διαφορά. Παρόμοια αποτελέσματα είχαν και στη Γαλλία, 25% του πληθυσμού καπνίζει, 6% από αυτούς που νοσηλεύονταν. Στην Αμερική είναι λιγότερο, στο γενικό πληθυσμό, 13,7%, 5% από αυτούς που
νοσηλευόντουσαν. Είναι μια σιτή διαφορά που με την απλή λογική σου λέει ότι μπορεί να παρέχει κάποια προστασία. Είναι αλήθεια αυτό ή είναι πρόβλημα στατιστικής ανάλυσης? Μάλλον πρέπει να είναι πρόβλημα στατιστικής ανάλυσης. Γιατί οι αναδρομικές μελέτες γενικά δεν είναι καλύτερες, δεν είναι πιο δυνατές και οι συγκεκριμένες δεν είχαν σχεδιαστεί για αυτό το λόγο. Άρα στα στοιχεία που πέρανε από τους ασθενείς δεν είχαν όλα όσα θα χρειαζόντουσαν για να είναι σωστή η μελέτη. Αν δεν αποκλειστούν οι καπνιστές με λιπή δεδομένα, τότε είναι λογικό να είναι και μικρότερη η αντιπροσώπευσή τους στην έρευνα. Είναι δύσκολο να ληφθεί καλό ιστορικό όταν ο ασθενής είναι διασωληνωμένος, οπότε σε αυτούς που είχαν ήδη μπει σε αναπνευστήρα δεν μπορούσαν να χάνουν όλα τα δεδομένα. Δεν αναφέρουν την διάρκεια του καπνίσματος, χρόνια και τη συχνότητα, πόσα τσιγάρα κάνουν την ημέρα, που ξέρουμε ότι αυτό έχει ποσοτική συσχέτιση, το πόσο καπνίζει κάποιος. Επίσης, στις περισσότερες μελέτες δεν αναφέρονται αν ήταν πρώην ή νυν καπνιστές. Δηλαδή, αν κάποιος ήταν πρώην καπνιστής, τον θεωρούσαν μη καπνιστή. Πιθανή διαφορά στη συχνότητα των τεστ για COVID στους καπνιστές μπορεί να αντιπροσωπεύεται και στο πόσοι φαίνεται να είναι θετικοί. Και οι νοσηλευόμενοι σαν ομάδα, οι καπνιστές, έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά από το γενικό πληθυσμό. Για παράδειγμα, οι περισσότεροι που ήταν σε μονάδες συντατικής ήταν μεγαλύτερης ηλικίας, δηλαδή 60, 70 και 80 χρονών. Αυτός ο πληθυσμός δεν έχει καμία σχέση με το γενικό πληθυσμό σε ποσοστό που καπνίζει. Οι νεότερες ηλικίες, 20 με 30, έχουν πολύ πιο αυξημένα ποσοστά καπνίσματος. Οπότε, ίσως δεν είναι αντιπροσωπευτικό να το συγκρίνεις με το γενικό πληθυσμό. Επίσης, οι νοσηλευόμενοι είχαν και σοβαρά υποκείμενα νοσήματα. Κάποιος ο οποίος, για παράδειγμα, έχει περάσει έμφραγμα του μυοκαρδίου, προφανώς μπορεί να έχει σταματήσει το κάπνισμα μετά από αυτό. Αυτοί οι παράγοντες δεν υπολογίστηκαν όταν κάνανε τις μελέτες και υπήρξαν και κάποιες θεωρίες που προσπάθησαν να το εξηγήσουν. Είναι λίγο μικρά τα γράμματα σε αυτό το συγκριτικό ταμπλό. Απ' τη μία φαίνονται η πιθανή αρνητική επίδραση που έχει το τσιγάρο στο COVID-19 και δεξιά φαίνεται η πιθανή προστατευτική δράση που έχει στη νόσο από κορονοϊό. Γνωρίζουμε όλοι ότι μία φλεγμονή και δημιουργείται από το τσιγάρο και το τσιγάρο καταστρέφει το κροσωτό επιθήλιο στο αναπνευστικό δίκτυο με αποτέλεσμα να μειώνει την αποχρεπτική δυνατότητα και έτσι κάποιος που καπνίζει έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να νοσήσει και αν νοσήσει έχει μικρότερη πιθανότητα να το ξεπεράσει. Αυτό λοιπόν προφανώς είναι και ο λόγος που όλοι οι καπνιστές όταν νοσήσουν στους πνεύμονες έχουν πολύ χαμηλότερα ποσοστά ίασης. Από την άλλη βλέπουμε κάποιοι λένε ότι χρόνια φλεγμονή μπορεί να έχει μικρότερη αντίδραση στο ανοσοποιητικό σύστημα με αποτέλεσμα μικρότερη παραγωγή κιτοκινών, πράγμα το οποίο έχουν ενοχοποιήσει για τις πολύ σοβαρές καταστάσεις από κορονοϊό και μπορεί να παρέχει μια προστασία στο σύνδρομο κιτοκινών που είναι μια παραπάνω του φυσιολογικού παραγωγή κιτοκινών. Η υπερέκφραση του ACE2 receptor, που είναι ο υποδοχείας για το μετατρεπτικό ένζυμο της αγκιοτενσίνης, είναι γνωστό ότι είναι περισσότερη στους καπνιστές. Αυτό από τη μία πλευρά μπορεί να είναι μειονέκτημα, γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε, ο κορονοϊός μπαίνει στο κύτταρο μέσα από αυτούς τους receptors που προσκολάται πάνω. Και προφανώς, αν έχεις περισσότερους τέτοιους υποδοχείς, έχεις και περισσότερες πιθανότητες να νοσήσεις. Από την άλλη, εάν έχεις υπερέκφραση του μετατρεπτικού ενζύμου της αγκιοτενσίνης, θα έχεις και περισσότερη αγκιοτενσίνη,
δύο συγκεκριμένα, η οποία προκαλεί τοπική αγκιοδιαστολή και έχει και αντιφλεμονώδη δράση. Αυτό πιθανώς να βελτιώνει την κατάσταση. Όμως αυτά παραμένουν σε θεωρητικό επίπεδο, γιατί όσον αφορά την οσιρότητα στους καπνιστές, τα δεδομένα είναι απόλυτα. Έχουμε 5 μεγάλες έρευνες, οι οποίες δείχνουν ότι η πιθανότητα ο καπνιστής να νοσήσει με σοβαρά συμπτώματα σε σχέση με τον μη καπνιστή είναι 1,5 φορά μεγαλύτερη. Και η πιθανότητα ο καπνιστής να μπει στη μονάδα εντατικής θεραπείας σε αρνευστήρα και να καταλήξει από κορονοϊό είναι 2,5 φορές μεγαλύτερη. Προφανώς, ακόμα και αν προστάτευε στο να νοσήσει, εάν νοσήσεις, τότε είναι πιο βαριά η νόσος. Ωραία. Τι συμβαίνει όμως με τους αρνηστές? Εδώ δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα. Το ότι δημιουργούν φλεμονώδη αντίρρηση στους πνεύμονες πρέπει να μειώνει τη δυνατότητα άμυνας απέναντι στο COVID-19 και υπάρχει η θεωρία ότι μπορεί να αυξάνει τη μεταδοτικότητα μέσω των υδρατμών που αιωρούνται. Εδώ έχω ένα πίνακα που δείχνει τον επιπολασμό της νόσου, δηλαδή σε σχέση με το φύλλο. Κολλάνε λοιπόν οι γυναίκες πιο δύσκολα? Από ό,τι φαίνεται όχι. Αν δείτε στο κάτω σημείο, είναι ακριβώς στη μέση, είναι 50-50 μοιρασμένο γυναίκες άντρες, οπότε δεν έχει κάποια προτίμηση ο κορονοϊός στις γυναίκες ή στους άντρες. Σε κάποιες χώρες που έχουν ξεφύγει, αν δείτε στα κυκλάκια, αυτές είναι το Ιράν, όπου οι άντρες νοσούν σε 57%, η Σαουδική Αραβία το 73% αυτών που νοσήσαν είναι άντρες και στο Πακιστάν είναι σχεδόν το 80% άντρες. Αυτό προφανώς εξηγείται γιατί σε αυτές τις χώρες οι γυναίκες είναι κλεισμένες στα σπίτια τους και οι άντρες έχουν μεγαλύτερη κοινωνική ζωή και περισσότερες πιθανότητες να νοσήσουν. Αυτό. Ήταν σε καραντίνα μόνιμη. Λιγότερες επιπλοκές γυναίκες. Αυτό φαίνεται να είναι αλήθεια. Σε όλες τις χώρες που έχει γίνει η ανάλυση, φαίνεται ότι οι άντρες, γιατί εδώ είναι για τους άντρες, αυτό που δείχνει, σε σχέση με τις γυναίκες έχουν 1,5 φορά περισσότερες πιθανότητες να νοσήσουν σοβαρά. Άρα οι γυναίκες, όσον αφορά τον κορονοϊό, είναι σε πλεονεκτική θέση όσον αφορά τις σοβαρές επιπλοκές και την νοσηλεία. Γιατί έχει λιγότερη νοσηρότητα στις γυναίκες? Αυτό είναι πολυπαραγωγικό. Φαίνεται ότι μετά από έναν εμβολιασμό παράγουν περισσότερα αντισώματα. Υπάρχει παραγωγή μεγαλύτερης ιντερφερόνης στις γυναίκες. Στο χρωμόσωμα Χ είναι γνωστό ότι περιέχει γονίδια που έχουν σχέση με το νοσοποιητικό σύστημα. Η στραδιόλη αυξάνει την αντίδραση των τάφλεφων κυττάρων και τα πολυμορφοπύρνα λευκά αιμοσφαίρια έχουν μεγαλύτερη αντίδραση στις γυναίκες. Η τεστοστερόνη υδρά κατασταλτικά και υπάρχει μια μείωση στην έκφραση των υποδοχέων του μετατρεπτικού ενζήμου της αγκιοτενσίνης, που όπως είπαμε είναι η είσοδος του κορονοϊού για να μπουν στα κύτταρα. Άρα λιγότερες πιθανότητες να νοσήσουν πιο βαριά. Επίσης, οι γυναίκες καπνίζουν λιγότερο σε σχέση με τους άντρες και έχουν άλλες συνοσηρότητες, όπως λιγότερα καρδιαγγειακά. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε? Θα πρέπει να βάζουμε ένα φρένο σε διαφημίσεις ή στα μίντια που ανακοινώνουν ότι το τσιγάρο κάνει καλό, πριν έχουν κάποια έρευνα που να το αποδεικνύει. Να μην περνάμε λαθασμένα και γρήγορα συμπεράσματα στις ειδήσεις. Να υπάρχει υποστήριξη, γραμμή, τηλεφωνική, αντικαπνιστική καμπάνια όπως η σημερινή δική μας, πρόσβαση σε φαρμακευτική υποστήριξη για απεξάρτηση. Η ερώτηση που είχαμε από την αρχή της καραντίνας, αν είναι καλή στιγμή να το σταματήσω τώρα με όλα αυτά, το στρες και η καραντίνα δεν βοηθούν, οι δικαιολογίες σαν και αυτές τις ακούμε συνέχεια, δεν θα προλάβει να κάνει κάποια διαφορά ακόμα και αν το κόψω και έχω ακούσει γιατρέ ότι κάνει καλό στην περίπτωση του COVID-19 το να καπνίζεις. Αυτό το τελευταίο νομίζω το αναλύσαμε, φαίνεται ότι δεν κάνει καλό.
και μάλιστα εάν καπνίζεις οι πιθανότητες να καταλήξεις στο νοσοκομείο είναι πολύ πολύ πιο μεγάλες. Προλαβαίνεις να κάνεις τη διαφορά. Μέσα σε 2 εβδομάδες βλέπουμε βελτίωση στη λειτουργία του πνεύμονα από τη στιγμή που θα το σταματήσεις. Και σε 1 μήνα κιόλας έχουμε επαναλειτουργία των κρωστών κυττάρων, άρα και της αποχρεπτικής ικανότητας των πνευμόνων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα σε 1 μήνα θα έχεις καλύτερη αντίδραση. Όλα αυτά λοιπόν, και αυτό είναι και το νόημα, δεν θέλουμε να φτάσουμε όπως στο παρελθόν οι γιατροί να βγαίνουν σε διαφημίσεις και να παρουσιάζουν ότι το τσιγάρο κάνει καλό στην υγεία σου. Μάλιστα, είχαν φτάσει σε σημείο να λένε ότι το τσιγάρο κάνει καλό και στο άσθμα. Προφανώς αυτά είναι, θέλω να πιστεύω ότι ανήκουν στο παρελθόν. Θα πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος ότι πλασάρεται από τα μίντια. Και τέλος, θα ήθελα να δώσω την οδηγία που δίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, που λέει ότι το τσιγάρο κάνει πολύ κακό γενικά, σκοτώνει 8 εκατομμύρια ανθρώπους ετησίως και ότι εάν καπνίζεις και κολλήσεις COVID-19, οι πιθανότητες να νοσήσεις βαριά είναι πολύ πολύ μεγάλες. Αυτό. Αυτά ήθελα να περάσω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Κοντόνη, γιατί πραγματικά εξαιρετική σας ομιλία. Και εγώ σας ευχαριστώ. Μου άρεσε πάρα πολύ το slide που περιγράφεται όλες τις παθογένειες στη γυναίκα που σχετίζονται με το τσιγάρο και τον COVID. Δηλαδή, σε επίπεδο παθοφυσιολογίας, και νομίζω ότι αυτό είναι και ένα πεδίο έρευνας. Θα μπορούσαμε κάτι να κάνουμε. Ναι, είναι γνωστό ότι οι γυναίκες έχουν διαφορετική ανισοποιητική απάντηση σε σχέση με τους άντρες και ίσως εξηγεί πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με το τσιγάρο και νοσήματα σαν γι' αυτό. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία. Σας ευχαριστώ. Αλλά εγώ ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην επόμενη ομιλία. Θα καλέσω τον κύριο Πουλά, ο οποίος είναι καθηγητής της βιοχημίας στη Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου της Πάτρας. Ασχολείται τα τελευταία χρόνια, εκτός των άλλων, έχει ένα τεράστιο ερευνητικό έργο και ασχολείται επίσης με τα καπνικά προϊόντα, την τοξικότητα, τις διαφορές των κλασικών και των νέων και νομίζω ότι έχει τελευταία ασχοληθεί και με νέα προϊόντα τα οποία λένε ότι είναι βιολογικά. Νομίζω ότι έχουν ένα τεχνοβλαστό στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Κύριε Πουλά. Και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι πραγματικά χαρά μου και τιμή μου να είμαι μαζί σας και να συνεισφέρω σε όσα προηγήθηκαν και σε όσα θα ακολουθήσουν. Επειδή άκουσα την ομιλία του κυρίου Κοντόπουλου, ήθελα να επισημάνω ότι η ομάδα μας έχει εμπλακεί το τελευταίο 1,5 χρόνο στο θέμα χοληνεργικοί αγωνιστές και COVID-19, γιατί αυτό είναι το διακύβευμα του διαλόγου και ήθελα να ενημερώσω ότι περίπου 10 μέρες πριν, την 1η Ιουλίου του 2021, μία φαρμακευτική εταιρεία, και νομίζω ότι βλέπετε την σχετική διαφάνεια. Όχι, δεν τη βλέπουμε. Τώρα. Ναι, τώρα ναι, σας βλέπουμε μια χαρά. Ωραία. Μία λοιπόν φαρμακευτική εταιρεία αμερικάνικη, η Oyster Point Pharma, ανακοίνωσε ότι σκευάσματα με 2 χοληνεργικούς αγωνιστές, ο ένας είναι η πολύ γνωστή βαρενικλίνη. Η βαρενικλίνη είναι δραστική, την οποία χρησιμοποιούμε ευρέως στη διακοπή καπνίσματος, είναι το γνωστό τσαμπίξος σκεύασμα. Και μία άλλη, και ένας άλλος αγωνιστής, η συμπινικλίνη, είναι παρόμοιες χημικά ουσίες με την νικοτίνη, δείξαν σε πειράματα σε μακάκους, σε πρωτεύοντα, πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα στην ταχεία εξάλληψη του κορονοϊού από το ρινοφάριγγα, όταν χορηγήθηκαν με τη μορφή σπρέι. Η εταιρεία θα ανακοινώσει μεθαύριο, με συνέντευξη τύπου, τα αποτελέσματά της και ήθελα να επισημάνω στους ακροατές ότι το ερώτημα δεν είναι κάπνισμα. Προφανώς το κάπνισμα σε τίποτα δεν μπορεί να κάνει καλό, σε τίποτα.
Γι' αυτό όλοι συζητάμε για διακοπή καπνίσματος. Το διακύβευμα του διαλόγου είναι οι χολινεργικοί αγωνιστές, δηλαδή νικοτίνη, βαρενικλίνη, συμπινικλίνη, επιβατιδίνη, ιβερμεκτίνη, ως δραστικές, οι οποίες μπορούν να παίζουν κάποιο ρόλο στη λίμωξη και στη βαριά νόσο. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, απλά θα ήθελα να ενημερώσω και τους υπόλοιπους ότι η ομάδα μας από τον Ιούλιο του 2020 έχει καταθέσει πατέντα στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχουμε κατοχυρώσει όλα τα σχετικά σκευάσματα ως θεραπευτικές μεθόδους για τον κορονοϊό και τώρα προτιθέμεθα να συνεργαστούμε με τη συγκεκριμένη εταιρεία για την ανάπτυξη προϊόντων. Γυρίζω λοιπόν στην παρουσίασή μου και ο τίτλος της είναι αυτός που βλέπετε, δηλαδή κάπνισμα και νεότερα καπνικά προϊόντα, βασικές έννοιες και νεότερα ερευνητικά δεδομένα. Όσον αφορά τα conflicts, πρέπει να σας πω ότι έχω μια σειρά από δημοσιεύσεις σχετικές με τα νέου τύπου προϊόντα, ηλεκτρονικά τσιγάρα, αλλά και τα προϊόντα μειωμένου κινδύνου. Δεν έχω απευθείας χρηματοδότηση από την καπνοβιομηχανία, ωστόσο τόσο από εταιρείες που ασχολούνται με ηλεκτρονικά τσιγάρα ή προϊόντα εναλλακτικά προϊόντα για το άτμισμα, για την πρόσληψη νικοτίνης. Έχω χρηματοδοτήσεις και παροχή υπηρεσιών. Έχω αποκτήσει χρηματοδότηση από το Foundation for a Smoke-Free World, που είναι χρηματοδοτούμενο από την Philip Morris. Αλλά δεν έχω καμία χρηματοδότηση από φαρμακευτική εταιρεία για όσα θα σας περιγράψω τώρα. Το πολύ σημαντικό, το οποίο νομίζω ότι όλοι πρέπει να κατανοήσουμε, είναι ότι πρέπει να διαφοροποιήσουμε μερικές λέξεις, τις οποίες συχνά μπερδεύουμε. Και αυτές οι λέξεις είναι το κάπνισμα, το άτμισμα, η νικοτίνη. Έλεγα λοιπόν ότι παραδοσιακά ο άνθρωπος με το κάπνισμα προσλαμβάνει νικοτίνη, είτε μέσω και της διατροφής του, είτε και... βλέπετε την διαφάνεια μου, ναι. Αλλά με το κάπνισμα, το άτμισμα κλπ, τα οποία είναι πιο σύγχρονες μέθοδοι. Η νικοτίνη είναι ένα αλκαλοειδές, είναι μια χημική ουσία, η οποία συνδέεται στους σχετικούς υποδοχείς, στους νικοτινικούς υποδοχείς και τη λοχολίνης. Η νικοτίνη έχει κάποιες τοξικές δράσεις, κυρίως στο καρδιαγγειακό και στο κυκλοφορικό, όμως ενέχεται και σε μια σειρά από θετικά αποτελέσματα στην υγεία, όπως για παράδειγμα βελτιώνει συμπτώματα του Πάρκινσον, ενισχύει τη γνωστική λειτουργία, βελτιώνει τις αντιδράσεις μας, βελτιώνει τη συγκέντρωσή μας. Μιλάμε για την νικοτίνη. Βοηθάει στην εκτέλεση κάποιων ασκήσεων. Επίσης, έχει κάποια σχετική αντικαταθλιπτική δράση. Μειώνει την πιθανότητα να εμφανίσει κάποιος παχυσαρκία. Και γι' αυτό ξέρουμε ότι όταν κάποιος κόβει το κάπνισμα, άρα κόβει την πρόσληψη νικοτίνης, αρχίζει και παίρνει κιλά. Όλα αυτά είναι αποτελέσματα της νικοτίνης, όχι του καπνίσματος. Και όπως είπα λοιπόν, ο καπνιστής, για να πάρει την νικοτίνη, η οποία βέβαια είναι μια εθιστική ουσία, πληρώνει το τίμημα των τόσων πολλών τοξικών ουσιών που συνοδεύουν το κάψιμο του τσιγάρου. Η νικοτίνη συνδέεται και σε ένα άλλο σύστημα του οργανισμού που λέγεται νικοτινικό χολινεργικό σύστημα και ελέγχει κάποια από αυτά που είπαμε πριν, μέσα από τις υποδοχές και τη λοχολίνη. Τώρα, στόχος την τελευταία 15ετία είναι να μειωθεί η βλάβη, αυτό το οποίο το κακό που συμβαίνει όταν κανείς καπνίζει, μέσα από την σταδιακή μείωση των καιόμενων προϊόντων καπνού. Προσέξτε, καιόμενων σημαίνει αυτά που καίγονται, δηλαδή τα ανάβουμε με αναπτήρα, ενώ καπνός είναι το φυτό. Άρα λοιπόν θέλουμε να μεταβούμε σε μία νέα περίοδο, όπου δεν θα γίνεται η πρόσληψη της νικοτίνης μέσα από την καύση, αλλά με άλλες μεθόδους. Άρα λοιπόν, σε κάθε περίπτωση η πρόταση προς όλους είναι ότι τα καιόμενα προϊόντα, το τσιγάρο, πρέπει να απαγορευτεί. Πρέπει να αυξηθούν οι προσπάθειες, τα μέσα, τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται, ώστε να αποτρέπεται
ο κάθε συνάνθρωπός μας και πόσο μάλλον βέβαια οι γυναίκες και ακόμα περισσότερο σε ευαίσθητες περιόδους της ζωής τους, όπως είναι η εγκυμοσύνη, από το να καπνίζουν, να μεταβούμε λοιπόν σε προϊόντα, αν τυχόν δεν μπορούν να διακόψουν την πρόσληψη νικοτίνης, σε προϊόντα τα οποία θα είναι μικρότερης βλάβης για την υγεία αυτών που προσλαμβάνουν την νικοτίνη. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπετε σε ένα παραδοσιακό τσιγάρο, το οποίο ανάβουμε με τον αναπτήρα τον καπνό στην άκρη εδώ δεξιά, πρέπει να σκεφτόμαστε ότι σε αυτό το προϊόν, στο τσιγάρο, η θερμοκρασία που αναπτύσσεται στην άκρη του είναι 800 βαθμοί περίπου Κελσίου ή και περισσότερο. Και όταν ανάβουμε λοιπόν την άκρη του τσιγάρου στους 800 βαθμούς, όταν το καίμε, στις άλλες ζώνες του, λίγο πιο πίσω, αρχίζουν σε άλλες θερμοκρασίες να παράγονται επιβλαβή για την υγεία μας προϊόντα της καύσης, και το μόνο το οποίο θέλει κανείς να πάρει είναι η νικοτίνη, η οποία με αυτή την καύση σε κάποια ζώνη πιο πίσω αρχίζει να παράγεται και να την προσλαμβάνει ο καπνιστής. Εδώ βλέπετε μια εικόνα που δείχνει το ίδιο, ότι κατά την καύση έχουμε κάποιες ζώνες στους 800 βαθμούς. Εδώ είναι η ζώνη του combustion, είναι η ζώνη της καύσης. Εκεί που έχουμε την πιο μεγάλη θερμοκρασία. Και ακολουθούν άλλες ζώνες με υψηλές θερμοκρασίες, όπου εκεί είναι το εργοστάσιο παραγωγής των καρκινογόνων, των επιβλαβών προϊόντων. Όπως είναι οι κυκλικοί υδρογονάνθρακες, όπως είναι τα προϊόντα νητροζαμίνες, περίπου πάνω από κάποιες χιλιάδες προϊόντα, 5.000 τα περιγράφουν, τα οποία τα προσλαμβάνει ο καπνιστής για να πάρει την νικοτίνη. Η λογική που κρύβεται πίσω από όλη αυτή την προσπάθεια αντικατάστασης των κλασικών προϊόντων καύσης είναι να μειωθεί η βλάβη την οποία εισπράττεις με προϊόντα τα οποία εκπέμπουν λιγότερες τέτοιες επιβλαβείς χημικές ουσίες. Στην πραγματικότητα συζητάμε για δύο τεχνολογίες. Η μία τεχνολογία είναι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, δηλαδή προϊόντα στα οποία σε μία θερμοκρασία 200 περίπου βαθμών θερμαίνονται υγρά στα οποία μέσα υπάρχει νικοτίνη, άρα ο ατμιστής ηλεκτρονικού τσιγάρου παίρνει την νικοτίνη με τα λιγότερα προϊόντα που εκπέμπονται, που ατμίζονται σε αυτή τη θερμοκρασία, και βλέπετε εδώ ότι στην αγορά κυκλοφορούν πάρα πολλά τέτοια προϊόντα, αλλά μην ξεχνάτε ότι στην αγορά κυκλοφορούν και προϊόντα πλέον ή βγαίνουν προϊόντα τα οποία παράγουν οι μεγάλες καπνοβιομηχανίες. Εδώ βλέπετε προϊόντα που παράγει η Philip Morris, η BAT. Αυτά είναι τα Joule, τα οποία παράγονται στην Αμερική από την σχετική εταιρεία. Αυτά είναι προϊόντα που παράγει η Japan Tobacco. Η ιδέα είναι ότι όλα αυτά θα τηρούν κάποιες αυστηρές προδιαγραφές κατά την παραγωγή τους, ώστε ο χρήστης τους να ξέρει ότι κάθε φορά θα παίρνει το ίδιο προϊόν, και μάλιστα αυτό το προϊόν θα είναι κατά το δυνατόν ελεγμένο από τις ρυθμιστικές αρχές αναχώρα. Η άλλη μεγάλη κατηγορία προϊόντων είναι τα λεγόμενα προϊόντα μειωμένης βλάβης. Αν θέλουμε να μιλάμε με όρους αγοράς και πραγματικότητας, στην ουσία μιλάμε για προϊόντα δύο μεγάλων εταιριών. Από τη μία πλευρά είναι η Philip Morris και από την άλλη πλευρά είναι η BAT. Στο κομμάτι και άλλες εταιρείες θα βγάλουν αντίστοιχα προϊόντα ή βγάζουν προϊόντα, αλλά αυτή τη στιγμή αυτές οι δύο εταιρείες είναι που ανταγωνίζονται. Πάλι σε επίπεδο αγοράς, η Philip Morris έχει σαφές προβάδισμα στα προϊόντα της, ενώ από άποψη μεριδίου αγοράς, και αν θα θέλαμε να τα χαρακτηρίσουμε με όρους τίτλου, έχουμε τα heat not burn, δηλαδή προϊόντα θέρμανσης όπου δεν γίνεται καύση, άρα η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη, και αυτά τα προϊόντα, βλέπετε εδώ το παράδειγμα της Philip Morris με το προϊόν IQOS, στην ουσία τι γίνεται, έχουμε τσιγάρο, δηλαδή έχουμε το φυτό του καπνού
μέσα σε αυτές τις ράβδους, το οποίο δεν το ανάβουμε με αναπτήρα, αλλά με μία αντίσταση. Η εταιρεία έχει φτιάξει μία αντίσταση όπου αναπτύσσει κάποια θερμοκρασία και ο ατμιστής αυτών των προϊόντων προσλαμβάνει σε χαμηλότερες θερμοκρασίες την νικοτίνη την οποία θέλει να πάρει. Και εδώ βλέπετε το αντίστοιχο προϊόν της BAT, είναι το GLO, το οποίο έχει μια άλλη τεχνολογία, μιλάμε για πατενταρισμένες τεχνολογίες, όπου η αντίσταση που ζεσταίνει, θερμαίνει το προϊόν, δεν βρίσκεται όπως εδώ καρφιτσωμένη μέσα στη ράβδο του τσιγάρου, αλλά το περιβάλλει. Το περιβάλλει και έτσι θερμαίνει το προϊόν μια άλλη τεχνολογία. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είτε τα heat not burn, είτε τα tobacco heating products, αυτοί είναι οι όροι που η κάθε μία από τις δύο εταιρείες που αναφέραμε προτιμούν να χρησιμοποιούν για τα προϊόντα της. Στόχος είναι να έχουμε καπνό, φυτό, και με αυτόν τον τρόπο ο καπνιστής, ατμιστής πια, να προσλαμβάνει το άρωμα, όλα τα συστατικά ενός τσιγάρου με καπνό, αλλά με μειωμένα τα παραπροϊόντα της έκθεσης. Για να πετύχουν όλα αυτά τα προϊόντα, πρέπει να σκεφτόμαστε ότι στόχος τους είναι ο καπνιστής, ο πρώην καπνιστής, που θέλει να περάσει σε αυτά τα προϊόντα, θα πρέπει να καταφέρει αυτά τα προϊόντα να αντικαταστήσουν τη νικοτίνη και το αίσθημα ικανοποίησης ή ό,τι αίσθημα τους προσφέρει στον πρώην καπνιστή. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο καπνιστής ενός παραδοσιακού τσιγάρου, όταν καπνίζει ένα τσιγάρο παραδοσιακό, μέσα σε κάποια λίγα λεπτά αυξάνει πάρα πολύ τη συγκέντρωση της νικοτίνης στο αίμα του, στην κυκλοφορία. Και αυτή η νικοτίνη θα πάει να δεσμευτεί στους υποδοχείς που περιγράψαμε. Αυτό πρέπει να μπορεί να το πετύχει ένα οποιοδήποτε από τα άλλα προϊόντα. Γιατί διαφορετικά ο καπνιστής θα είναι συνέχεια με την έλλειψη της νικοτίνης. Έτσι λοιπόν, οι εταιρείες αυτό που προσπαθούν είναι να προσφέρουν στον καταναλωτή αυτή την ανάγκη ταχείας αποδέσμευσης και κυκλοφορίας νικοτίνης. Εμείς έχουμε κάνει μια σειρά από μελέτες, αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι εδώ είναι όλο το μυστικό. Αν το προϊόν καλύπτει αυτόν που θέλει να το αντικαταστήσει. Και αν τυχόν καλύπτει το προϊόν, συγγνώμη, και ο πρώην πια καπνιστής που έγινε ατμιστής περάσει σε αυτήν την τεχνολογία, πριν ενδεχομένως διακόψει οριστικά, γιατί πρέπει όλοι να σκεφτόμαστε ότι στόχος είναι ο συνάνθρωπος μας να μην καπνίζει, να μην ατμίζει, για να μην παίρνει ούτε το λιγότερο πρόβλημα που του δημιουργούν αυτά τα νέου τύπου προϊόντα λόγω των παραπροϊόντων καύσης ή άτμισης. Αν το καταφέρει, θα αποδεσμευτεί μονίμως από αυτή την κακή συνήθεια. Θα κλείσω λέγοντας σας ότι εμείς στο εργαστήριό μας έχουμε αναπτύξει μια σειρά από μεθοδολογίες. Εδώ βλέπετε μια παλιά καπνιστική, ατμιστική συσκευή που είχαμε, με την οποία μπορούσαμε σε αυτό εδώ το χώρο να βάλουμε είτε κύτταρα, είτε και πειραματόζωα από δικάκια και να τους δώσουμε καπνό, ατμό, με διάφορες συγκεντρώσεις και να δούμε συμπεριφορικά ή και φυσιολογικά αποτελέσματα αυτής της άτμισης. Πλέον τώρα έχουμε περάσει σε καινούργια τεχνολογία. Αυτά είναι εξελιγμένα μηχανήματα με τα οποία μπορούμε να ρυθμίζουμε τη τζούρα, τη διάρκεια της τζούρας, το πόσο ακριβώς καπνό θα πάρει ή ατμό θα πάρει τα κύτταρα ή τα πειραματόζωα στο πείραμά μας, και με αυτά κάνουμε μια σειρά από μελέτες. Θα έλεγα, επειδή αν κατάλαβα καλά απευθύνομαι κυρίως σε γυναικολόγους, θα πρότεινα για την περίπτωση που ενδιαφέρεστε ότι θα είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να καταλάβει κανείς με ένα μικρό πρωτόκολλο που θα μπορούσε να υιοθετήσει κατά πόσον το πέρασμα, η μετάβαση μιας γυναίκας από τον παραδοσιακό κάπνισμα σε προϊόντα μειωμένου κινδύνου, αν αυτό βοηθάει σε προκαρκινοματώδεις ή και προχωρημένες αλλοιώσεις
οι οποίες είναι σαφώς συνδεδεμένες με το κάπνισμα, αλλά θα είχε ενδιαφέρον να δούμε αν τυχόν μια γυναίκα μετά από μακροχρόνια έκθεση στο τσιγάρο μπορεί να υποστραφεί ως προς τις αλλοιώσεις τις οποίες έχει μετά τη μετάβασή της σε προϊόντα νέου τύπου. Κλείνω λέγοντάς σας ότι δεν αργεί η στιγμή εκείνη που οι εταιρείες, οι μεγάλες καπνοβιομηχανίες θα μετατραπούν σε εταιρείες φαρμακευτικές. Εδώ σας δείχνω μία ανακοίνωση, όπου είναι ανακοίνωση πριν από 10-15 μέρες, όπου η Philip Morris ανακοίνωσε ότι απέκτησε, δίνοντας περίπου $1 δισεκατομμύριο, μία φαρμακευτική εταιρεία, γιατί στόχος είναι να περάσουμε σε φαρμακευτικά προϊόντα με βάση τη νικοτίνη. Μην ξεχνάμε ότι στη Βόρεια Ευρώπη είναι πολύ συνηθισμένο να μασούν καπνό, είναι το snus, αλλά αναπτύσσονται και άλλα προϊόντα για νικοτίνη που δεν συνδέονται υποχρεωτικά με αυτό που όλοι αντιλαμβανόμαστε ως κάπνισμα και άτμισμα. Σας έδειξα πριν ότι αγωνιστές χοληνεργικοί ενδεχομένως, θα το δείξει η έρευνα, αλλά πάντα μιλάμε για χοληνεργικούς αγωνιστές, εμπλέκονται στη βαρύτητα της νόσου COVID-19 που μας ταλαιπωρούν. Άρα, αν θα μπορούσα να κάνω μερικές προβλέψεις και να κλείσω, είναι ότι τα εναλλακτικά προϊόντα πρόσληψης νικοτίνης θα συνεχίσουν την αυξητική τους πορεία. Το κάπνισμα και στη χώρα μας και στο δυτικό κόσμο θα μειώνεται συνεχώς, αργά αλλά σταθερά. Οι καπνοβιομηχανίες θα μετεξελιχθούν σε εναλλακτικές φαρμακοβιομηχανίες και οι συσκευές άτμισης με την τεχνολογία την οποία έχουν ενσωματώσει ενδεχομένως να αποτελέσουν εναλλακτικές συσκευές του μέλλοντος για την ταχεία χορήγηση μέσω του αναπνευστικού φαρμακευτικών συσκευασμάτων. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη αν είχα μερικά προβλήματα στην παρουσίαση. Σας ευχαριστούμε κύριε Πουλά. Είδαμε πιο πολύ την πορεία της καπνοβιομηχανίας, όχι ιδιαίτερα την τοξικότητα, αν και ορισμένα κομμάτια όντως τα ακούσαμε και ήταν πολύ ενδιαφέρον. Εμείς όμως σαν γιατροί δεν μπορούμε ποτέ να μιλήσουμε στις γυναίκες να περάσουν σε κάτι, έστω κι αν είναι λιγότερο επιβλαβές, παρά μόνο να συστήσουμε τη διακοπή. Μέχρι όντως να υπάρξουν μελέτες, κυρίως αναδρομικές, διότι εφόσον δεν μπορούμε να προτείνουμε τον εναλλακτικό δρόμο, κανονικά θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα πούνε μεγάλες αναλύσεις και μετααναλύσεις για σύγκριση, για κλινικές μελέτες που θα συγκρίνουν τα παλιά προϊόντα με τα καινούργια προϊόντα. Όμως, γιατροί... Για να μην παρακολουθώ. Στόχος είναι η διακοπή του καπνίσματος, τελεία. Ωραία. Αλλά... Σας ευχαριστώ που μας το επιβεβαιώνετε. Ένας και μόνος στόχος είναι. Ναι. Αλλά ο δρόμος προς αυτόν τον στόχο είναι πολύπλευρος. Συμφωνώ, το βλέπω και εγώ, το εμπορικό κομμάτι. Ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν συνάνθρωποι μας οι οποίοι διαλύουν τον έναν, τον άλλον και τον παράλληλο δρόμο, αλλά δεν καταφέρνουν να οδηγηθούν σε μια διακοπή. Διακοπή σημαίνει δεν κάνω τίποτα. Ναι, φυσικά. Σημαίνει αυτό, δεν κάνω τίποτα. Ωραία. Θα έλεγα λοιπόν ότι πρέπει να έχουμε στη σκέψη μας ότι ο μόνος... Αυτό που λέμε harm reduction, ναι. Ωραία. Αν λοιπόν η διακοπή δεν μπορεί να επιτευχθεί με τον α ή τον β τρόπο, υπάρχει η φαρμακευτική προσπάθεια, αλλά πρέπει να δώσουμε νομίζω και στον άλλον την διέξοδο του να προσλάβει κάτι το οποίο είναι 10, 15, 8 φορές μικρότερης βλάβης για την υγεία του. Πρέπει το τσιγάρο, το κλασικό, να το ξεχάσουμε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε για την ωραία σας ομιλία. Εγώ απλώς ήθελα να πω ότι πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι άδειες για να χρησιμοποιείται οι διαφορετικά τα καπνικά προϊόντα πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι πριν και από το FDA, είναι πριν λίγα χρόνια και ακόμα χρειάζονται πολλές μελέτες και το σκοπός είναι
η χρήση των καπνικών προϊόντων να μεταφέρει έναν τρόπο συνήθειες καπνίδωνος σε έναν άλλον, αλλά να είναι μεταβατικό στάδιο για να το κόψουμε συνήθως. Και ήδη έχουν αρχίσει και μια πολύ μεγάλη μελέτη που έχει γίνει, που άρχισε να το κάνουν ταυτόχρονα, τσιγάρο και καπνικά προϊόντα, δεν απέφερε τίποτα. Ελπίζουμε λοιπόν ότι η χρησιμότητα αυτών των μέσων θα είναι να είναι το επόμενο στάδιο που να το κόψουν τελείως. Αν θα μπορούσα να συμπληρώσω σε αυτό, ναι. Πρέπει να γνωρίζετε ωστόσο ότι σε πάρα πολλές χώρες και στη δική μας αρχίζουν και μπαίνουν ρυθμίσεις, κανόνες, ώστε όποιος ενδιαφέρεται να κυκλοφορήσει στην αγορά, ελεύθερος είναι να κυκλοφορήσει, αλλά αν θέλει να κάνει το οποιοδήποτε κλαίει πάνω στο προϊόν του, αυτό πρέπει να το υποστηρίξει με σοβαρότητα, ναι, ναι, ναι. Ακριβώς, αυτό εξυπακούεται. Δεν το συζητούμε και δεν το συζητούμε. Ευχαριστούμε και πάλι για να προχωρήσουμε στην επόμενη ομιλήτρια, η οποία είναι η κυρία Κουρέα Καλλιρόη, ειδική καρδιολόγος, επιμελήτρια καρδιολογικής κλινικής του Υγείας Μέλαθρον, ακαδημαϊκή υπότροφος στο Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος στη Δεύτερη Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική στο Αττικό Νοσοκομείο και επιστημονικός συνεργάτης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, και η οποία θα μας μιλήσει πρώτα για τις ιδιαιτερότητες της γυναικείας καρδιάς και τη φαρμακοθεραπεία για τη διακοπή του καπνίσματος. Παρακαλώ, κυρία Κουρά. Θα ήθελα να πω σας ακούμε. Λίγο με τη σειρά μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι ευκαιρία για μένα σήμερα να μιλήσω και με τις δύο μου ιδιότητες, και με την ιδιότητα του καρδιολόγου και με την ιδιότητα του ανθρώπου που ασχολείται με τη διακοπή του καπνίσματος. Πριν ξεκινήσω να κάνω ένα σχόλιο, γιατί άκουσα πολύ την φράση που μιλούσε για τα προηγούμενα καπνικά προϊόντα μειωμένου κινδύνου. Τα προϊόντα αυτά είναι προϊόντα με χαμηλότερη τοξικότητα σε σχέση με το συμβατικό τσιγάρο. Ο κίνδυνος και η επιπτώση στην καρδιακιακή και γενικά στην ανθρώπινη υγεία είναι κάτι το οποίο μένει να μελετηθεί. Και επειδή όταν λέμε στους ασθενείς μας προϊόντα μειωμένου κινδύνου, είναι κάτι που αυτόματα αυτοί το μεταφράζουν σαν κάτι καλύτερο ή κάτι αυλαβές, θα ήθελα να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί για τον τρόπο που τα χαρακτηρίζουμε. Ξεκινώντας, θα σας μιλήσω στα επόμενα λεπτά για τις ιδιαιτερότητες που έχει η γυναικεία καρδιά. Προσπάθησα να φτιάξω μια ομιλία που να είναι βασισμένη στα ενδιαφέροντα των γυναικολόγων και το πώς, ας πούμε, κάποιες γυναικολογικές παθήσεις μπορούν να επηρεάσουν τα καρδιακιακά νοσήματα, και κατ' επέκταση οι γυναίκες οι οποίες έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν και υψηλότερο καρδιακιακό κίνδυνο και επιβάλλεται γρηγορότερα, μαζί με όλες τις άλλες βέβαια, να σταματήσουν άμεσα το κάπνισμα. Για πολλά χρόνια η ιατρική κοινότητα εστιαζόταν σε αυτό που λέμε το bikini medicine σε εισαγωγικά, δηλαδή στο σύστημα το αναπαγοραγωγικό και στο μαστό, και έτσι πολλές γυναίκες για πολλά χρόνια δεν έκαναν το απαραίτητο screening για τα παράγοντες κινδύνου και για τα καρδιακιακά νοσήματα. Με αποτέλεσμα σήμερα οι καρδιακιακές παθήσεις να είναι ο νούμερο ένα αιτία θανάτου για τις γυναίκες, ιδιαίτερα αυτές που είναι μετά την εμμηνόπαυση. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει διαφορετική επίδραση των συμβατικών παραγόντων κινδύνου, όπως είναι η υπέρταση, η υπερλιπιδεμία, το κάπνισμα στις γυναίκες, αλλά υπάρχουν και ειδικοί παράγοντες κινδύνου που αφορούν τον οργανισμό, τον γυναικείο οργανισμό, όπως είναι παράγοντες που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη, με την εμμηνόπαυση και με τη θεραπεία, με ειδικές ορμονικές θεραπείες και αντισυλληπτικά. Για να γίνουμε λίγο πιο αναλυτικοί, οι γυναίκες, ας πούμε, που έχουν διαβήτη έχουν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο για καρδιακιακό θάνατο σε σχέση με τους άντρες και μάλιστα τρεις φορές πάνω σε σχέση με αυτούς. Αυτό ισχύει και για το έμφραγμα του μυοκαρδίου, που μάλιστα εμφανίζεται νωρίτερα στις γυναίκες διαβητικές σε σχέση με τους άντρες, και για την καρδιακή ανεπάρκεια, αλλά και για το εγκεφαλικό επεισόδιο στις οποίες στις γυναίκες ο διαβήτης είναι ένας πολύ ισχυρότερος παράγοντας κινδύνου. Όσον αφορά το κάπνισμα και τη μειωμένη σωματική δραστηριότητα,
Είναι κάτι που εμφανίζεται σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά στις γυναίκες, αλλά εκτός από αυτό σχετίζεται και με αυξημένο κίνδυνο κατά 64% σε σχέση με τους άντρες. Επίσης, κάτι πολύ ενδιαφέρον με πολύ πρόσφατες μεταναλύσεις που έχουν γίνει, φαίνεται ότι αν εξαιρέσουμε τις ηλικίες 30 με 44, δηλαδή τις πολύ νέες γυναίκες, σε όλες τις άλλες κατηγορίες, το κάπνισμα αυξάνει κατά 25% τον καρδιακιακό κίνδυνο στις γυναίκες σε σχέση με τους άντρες. Άρα, είναι πολύ πιο επιβαρημένες. Όσον αφορά την υπερλιπιδημία και την υπέρταση, να πούμε ότι επειδή οι γυναίκες προστατεύονται τα ενδογενή ιστρογόνα τους μέχρι την αμινόπαυση, τα οποία προκαλούν μια φυσική αγιοδιαστολή, πολλές φορές μέχρι εκείνη την ηλικία της αμινόπαυσης και 10 χρόνια μετά, δεν εμφανίζουν τόσο μεγάλα ποσοστά υπέρτασης, όμως μετά την ηλικία των 60 έχουμε περισσότερα ποσοστά στις γυναίκες και με μεγαλύτερη δυσκολία να ρυθμιστεί η πίεση. Όσον αφορά τις στατίνες, είναι και στα δύο φύλλα το ίδιο δραστικές, όμως οι γυναίκες εμφανίζουν συχνότερα παρενέργειες από τις στατίνες, όπως είναι οι μυαλγίες. Και πάμε σε αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο, σε αυτούς τους μη παραδοσιακούς παράγοντες κινδύνου που αφορούν γυναίκες που είναι σε πολύ αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακό. Μιλάμε για, θα τις πούμε αναλυτικά μία-μία, για παθήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την εγκυμοσύνη, για ασθενείς με αυτοάνωσα νοσήματα, που βέβαια υπάρχουν και στους άντρες, αλλά οι γυναίκες είναι πολύ περισσότερες με αυτοάνωσα νοσήματα, σε γυναίκες οι οποίες έχουν κάνει ακτινοβολία και χημειοθεραπεία, κυρίως για τον καρκίνο του μαστού, σε γυναίκες οι οποίες έχουν φολικιστικές οοθήκες, που έχουν κατάθλιψη, που είναι φορείς του γονιδίου BRCA και κάνουν πρώιμη αιμνόπαυση μέσω της προφυλακτικής σαρπιγκοθηκεκτομής, σε γυναίκες που μπαίνουν στην αιμνόπαυση και σε γυναίκες που λαμβάνουν χρόνια αγωγή με αντισυλληπτικά. Ξεκινώντας με τις παθήσεις που έχουν να κάνουν με τον τοκετό και την εγκυμοσύνη, πάμε να μιλήσουμε πρώτα για τον πρόωρο τοκετό, που ήταν ένας άγνωστος για μας παράγοντας κινδύνου. Φαίνεται ότι όταν ο τοκετός είναι πρόωρος κάτω από τις 37 εβδομάδες, είναι ένας ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για θνησιμότητα και νοσηλίες και καρδιακιακά νοσήματα στο μέλλον στη γυναίκα αυτή. Και μάλιστα, όσο πιο πρόωρος είναι ο τοκετός, τόσο πιο μεγαλύτερος είναι και ο κίνδυνος. Επίσης, οι υπερτασικές διαταραχές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, όπως είναι η υπέρταση της κύησης, η χρόνια υπέρταση και η προεκλαμψία, δεν θα σας πω περισσότερες λεπτομέρειες, τα ξέρετε και καλύτερα από μένα, είναι παθήσεις οι οποίες δίνουν σταθερά αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο στο μέλλον και μάλιστα μέχρι και 14 χρόνια μετά από την εμφάνισή τους. Δηλαδή, έχουμε 3,7 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν υπέρταση αυτές οι γυναίκες, ισχυμική καρδιακή ανυπάρκεια, ακόμα και εγκεφαλικό και φλεβική φλεβοθρόμβωση και φλεβοθρόμβωση, ακόμα και 15 χρόνια μετά από το επεισόδιο της προεκλαμψίας. Και μάλιστα, όσο πιο νωρίς εμφανίζεται η προεκλαμψία και όσο πιο σοβαρή είναι, τόσο χειρότερη είναι και η πρόγνωση η καρδιαγγειακή στις γυναίκες αυτές. Όσον αφορά το διαβήτη της κύησης, φαίνεται ότι αυξάνει την πιθανότητα μέχρι και 7 φορές να έχουμε καρδιαγγειακό νόσημα, τόσο για το έμφραγμα όσο και για το εγκεφαλικό. Και μάλιστα, αυτό είναι ανεξάρτητο από το αν η γυναίκα μετά την κύηση θα εμφανίσει κανονικό διαβήτη. Επίσης, μια άλλη παρατήρηση φαίνεται ότι οι γυναίκες που ένα χρόνο μετά τον τοκετό τους δεν έχουν χάσει το βάρος και μάλιστα έχουν πάρει και υπερβολικό βάρος, έχουν ένα παθολογικό καρδιομεταβολικό προφίλ που φαίνεται ότι αρκετά χρόνια μετά τους οδηγεί σε αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Για τα αυτοάνωσα νοσήματα, ξέρουμε ότι οι γυναίκες προσβάλλονται πολύ συχνότερα σε σχέση με τους άντρες και ειδικά για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα έχουμε μια αναλογία 2,5 για τη γυναίκα προς 1, αλλά και για το λύκο που έχουμε 9 προς 1. Ξέρουμε πλέον ότι αυτές οι παθήσεις, τα ρευματολογικά νοσήματα, αυξάνουν κατά πολύ την πιθανότητα να αναπτύξουν οι γυναίκες αυτές τόσο έμφραγμα όσο και εγκεφαλικό επεισόδιο. Γι' αυτό και η ρευματολογική εταιρεία προτείνει, όταν βγάζουμε εμείς τον καρδιαγγειακό κίνδυνο στο προφίλ των γυναικών, να πολλαπλασιάζεται επί 1,5 για τις γυναίκες που έχουν ρευματολογικές παθήσεις. Άρα θέλουν και αυτές ιδιαίτερη μεταχείριση.
Μια άλλη κατηγορία που τη βλέπετε βέβαια και εσείς πάρα πολύ συχνά είναι οι γυναίκες που λαμβάνουν τόσο ακτινοβολία όσο και χημειοθεραπεία για τον καρκίνο του μαστού. Οι γυναίκες που λαμβάνουν ακτινοθεραπεία και ιδιαίτερα αυτές που ακτινοβολούνται στην αριστερή πλευρά εμφανίζουν πολύ συχνά καρδιαγγειακά νοσήματα, κυρίως όμως βαλβιδοπάθειες και καρδιομοιοπάθειες. Επίσης, η χημειοθεραπεία με ειδικά χημειοθεραπευτικά που φαίνεται ότι έχουν καρδιοτοξικότητα, όπως του τύπου της αθρακυκλίνης και του τόπου της τρανσουμάμπης, φαίνεται ότι σε βάθος χρόνου μας κάνουν καρδιολογικές επιπλοκές του τύπου της καρδιακής ανεπάρκειας. Αυτό που θα ήθελα να κρατήσουμε για τις γυναίκες αυτές είναι ότι σε όλες τις γυναίκες που είναι υψηλού κινδύνου θα πρέπει να γίνεται ένα screening πριν, αλλά και μετά, ανατακτά χρονικά διαστήματα, καθώς κάποιες από αυτές τις παθήσεις εμφανίζονται μέχρι και 5 με 10 χρόνια μετά από τη θεραπεία τους για τον καρκίνο των μαστών. Όσον αφορά το σύνδρομο των πολυκυστικών οθικών, γνωρίζετε όλοι ότι οι γυναίκες αυτές έχουν ένα παθολογικό καρδιομεταβολικό προφίλ, καθώς ανεβάζουν τόσο την πίεσή τους όσο και το προφίλ των λιπιδίων και το ζάχαρο και εμφανίζουν πολύ συχνά διαβήτη. Άρα, επίσης, χρειάζονται και θεραπεία με αντισυλληπτικά πολύ πιο συχνά, οπότε από μόνες τους παίρνουν σε μια κατηγορία υψηλού κινδύνου, που θα πρέπει να είμαστε όλοι πολύ πιο προσεκτικοί. Και όσον αφορά τα αντισυλληπτικά, κυρίως αυτό αφορά τους παλιότερους τύπους των αντισυλληπτικών, ξέρουμε όλοι ότι αυξάνουν τόσο τις αρτηριακές, όσο και τις φλεβικές κυρίως θρομβώσεις, και κυρίως είναι κάτι που εμφανίζεται μέσα στον πρώτο χρόνο από την έναρξή τους. Και εμφανίζεται, αυτό θέλει πολύ προσοχή, σε γυναίκες πάνω από 35 χρονών, σε γυναίκες καπνίστριες που έχουν και πάνω από 10 φορές πάνω πιθανότητα να εμφανίσουν τόσο έμφραγμα, αλλά και 3 φορές πάνω για εγκεφαλικό επεισόδιο, και σε γυναίκες οι οποίες έχουν υπέρταση που δεν ρυθμίζεται σωστά με τα φάρμακα που λαμβάνουν. Και τελείως μια καινούργια κατηγορία που αφορά γυναίκες οι οποίες είναι φορείς του γονιδίου BRCA και οδηγούνται σε μια πρόωρη αιμονόπαυση γιατί κάνουν προφυλακτική σάλπιγγο οθικεκτομή. Οι γυναίκες αυτές μπαίνοντας σε μια πρόωρη αιμονόπαυση είναι κατά κανόνα σε μια κατηγορία πιο υψηλού κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα σε μικρότερες ηλικίες. Ακόμα δεν υπάρχουν guidelines για αυτές τις γυναίκες, είναι όμως κάτι που μελετάται και είναι γυναίκες οι οποίες σίγουρα θα χρειάζονται μια πιο τακτική παρακολούθηση. Και να είμαστε και λίγο πιο προσεκτικοί όσον αφορά τις γυναίκες, γιατί τα συμπτώματα στις γυναίκες, τα καρδιαγγειακά, δεν είναι τα τυπικά που εμφανίζονται στους άντρες. Πολλές φορές μια γυναίκα μπορεί να μας παραπονηθεί για μια αδιαθεσία καθόριστη, για μια δύσπνοια, κρύωση υδρότητες, ζαλάδα, λιποθυμία και κάτι άλλο που να μην μοιάζει με τον τυπικό πόνο, το συσφιχτικό στο στήθος, όπως εκδηλώνεται ένα έμφραγμα. Πρέπει να είμαστε, πάντα τα συμπτώματα στις γυναίκες είναι άτυπα, γι' αυτό αργούν και περισσότερο να έρθουν στο νοσοκομείο. Επίσης υπάρχουν και κάποιες ειδικές καρδιομοιοπάθειες, οι οποίες εμφανίζονται κατά κανόνα στις γυναίκες, σε μεγαλύτερα βέβαια ποσοστά, όχι ότι απαγορεύεται να γίνει σε άντρα, όπως είναι ο σπασμός των στεφανιών, που έχει σχέση με την υπερέκφραση του συμπαθητικού συστήματος, όπως ή ο διαχωρισμός των στεφανιών αγκίων, και βέβαια και μια ειδική καρδιομοιοπάθεια που έχουμε το τελευταίο καιρό παρατηρήσει εμείς οι καρδιολόγοι, που είναι σε γυναίκες μετεμνηπαυσιακές σε ποσοστό 90%, κατά την οποία λέγεται μυοκαρδιοπάθεια του στρες ή τα κοτσούμπο καρδιομαϊόπαθη, και έχουμε μια εικόνα σαν η γυναίκα αυτή να κάνει ένα οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, τόσο από το καρδιογράφημα όσο και από τα εργαστηριακά ευρήματα. Όταν όμως κάνουμε στεφανιογραφία, βλέπουμε ότι τα στεφανιά αγκία είναι φυσιολογικά και η εικόνα αυτή μέσα στους επόμενους μήνες επανέρχεται στο φυσιολογικό. Άρα είναι κάτι το οποίο αφορά κατά μεγάλο ποσοστό τις γυναίκες. Και βέβαια και η μυοκαρδιοπάθεια της κύησης, που αφορά περίπου το 0,1% όλων των κύησεων, είναι μια καρδιομοιοπάθεια που πολλές φορές οδηγεί σε καρδιακή ανεπάρκεια, με υψηλά ποσοστά νοσηρότητας και θνητότητας. Και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε γυναίκες που έχουν αυξημένη ηλικία κύησης, που έχουν πολλαπλά έμβρια
και πολλαπλές εγκυμοσύνες και γυναίκες οι οποίες έχουν οι κύσεις τους επιπληκθεί με προεκλαμψία ή υπέρταση της κύησης. Αυτές είναι οι γυναίκες υψηλού κινδύνου που θα πρέπει να είμαστε και εμείς καρδιολόγοι να συνδράμουμε και να είμαστε και πιο προσεκτικοί. Και βέβαια οι αριθμίες που φαίνεται ότι η επίπτωση της καρδιακής ανεπάρκειας στις γυναίκες μετά τα 60 είναι πάρα πολύ αυξημένη, σε μεγαλύτερα ποσοστά και με σοβαρότερα συμπτώματα σε σχέση με τους άντρες, και είναι και οι γυναίκες που χρειάζονται πιο συχνά να εμφυτευτεί και βηματοδότης. Επίσης, το γυναικείο φύλο είναι για μας ένας έξτρα παράγοντας κινδύνου για τον κίνδυνο εγκεφαλικού από την κολπική μαρμαργή. Γι' αυτό και οι γυναίκες λαμβάνουν και πιο εύκολα αντιπικτικά σε σχέση με τους άντρες. Τελειώνοντας, θα σας δείξω δύο διαφάνειες. Εμείς έχουμε κάνει στο Υγείας Μιλάμε μια προσπάθεια να οργανώσουμε ένα ιατρείο το οποίο αφορά κυρίως τις γυναίκες, ώστε όπως κάνουν σε εσάς το της Παπα-Νικολάου και τη μαστογραφία, να μπουν σε μια διαδικασία να κάνουν και τον προληπτικό καρδιολογικό έλεγχο όποτε και όταν χρειάζεται για την καθεμία από αυτές. Έτσι, στο ιατρείο αυτό έχουν εξεταστεί πάνω από 1.000 γυναίκες όλα αυτά τα χρόνια, από το 2017, στο οποίο γίνεται μια εκτίμηση από διάφορους παράγοντες, εκτός από την καρδιολογική εξέταση και το καρδιογράφημα, η μέτρηση της πίεσης, ο υπολογισμός του καρδιαγκιακού κινδύνου, ο υπολογιστός του BMI, η αξιολόγηση του στρες και της κατάθλιψης με ένα ειδικό ερωτηματολόγιο και η μέτρηση του μονοξιδίου του άνθρακα στον εκπνεώμενο αέρα στις καπνίστες, έτσι ώστε να έχουμε ένα συνολικό προφίλ και κάθε γυναίκα, ανάλογα με το προφίλ της, να κάνει τις εξετάσεις που χρειάζεται και να παραπερθεί σε διατροφολόγο ή σε ψυχολόγο για να αλλάξει και όλο το κομμάτι του lifestyle που οδηγεί σε αυτούς τους καρδιακούς παράγοντες κινδύνου, όπως είναι η υπέρταση, η υπερπιδεμία και ο διαβήτης. Στο τέλος, όταν φεύγει η γυναίκα από εμάς, λαμβάνει ένα μονοσέλιδο μικρό ιατρικό ιστορικό με τις μετρήσεις και τις συστάσεις μας, ώστε να το παραθέσει στο θεράποντα ιατρό της και για να ξέρει κάθε πότε και τι εξετάσεις χρειάζεται να κάνει. Σε αυτό το σημείο τελειώνουμε με το πρώτο μέρος της ομιλίας. Θα ήθελα το μήνυμα που θα μείνει είναι ότι οι καρδιακές παθήσεις είναι η νούμερο ένα αιτία θανάτου στις γυναίκες, όχι μόνο στην Αμερική που λέει εδώ, αλλά γενικώς. Και θα πρέπει όλοι να είμαστε λίγο πιο ευαισθητοποιημένοι στο να οθούμε τις γυναίκες να κάνουν τον προληπτικό έλεγχο που χρειάζεται γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Να κάνουμε κάποια σχόλια και μετά να προχωρήσουμε στο κομμάτι της διακοπής καπνίσματος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πραγματικά θαυμάσια ομιλία σας. Πήραμε πολλά πράγματα και εμείς και όλοι εκεί που σας παρακολούθησαν και πραγματικά ευχαριστηθήκαμε που μας αγχώσατε λιγάκι. οπότε νομίζω μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο τμήμα της ομιλίας σας, την φαρμακοθεραπεία για τη διακοπή του καπνίσματος. Λοιπόν, και αφού είπαμε από τι κινδυνεύουν οι γυναίκες, ιδιαίτερα οι μεταμενοπαυσιακές γυναίκες, θα προχωρήσουμε στο δεύτερο κομμάτι, το οποίο αφορά πρακτικές συμβουλές και πράγματα τα οποία χρησιμοποιούμε εμείς στα ιατρία διακοπής καπνίσματος, ενδεδειγμένες θεραπείες συγκεκριμένες από τον FDA αλλά και όλους τους φαρμακευτικούς οργανισμούς, για το πώς ένας άνθρωπος μπορεί να προχωρήσει, και μια γυναίκα βέβαια, στη διακοπή του καπνίσματος. Πριν ξεκινήσουμε να πούμε ότι, όπως μίλησε και ο κ. Πουλάς πριν για την νικοτίνη, η ουσία αυτή είναι αυτή που προκαλεί τον εθισμό στο κάπνισμα. Η εξάρτηση στην νικοτίνη είναι διτή, δηλαδή έχει ένα κομμάτι το οποίο είναι το σωματικό, το οποίο είναι ο εθισμός αυτή την ουσία, την νικοτίνη, η οποία ενεργοποιεί την έκκληση του δοπαμίνης στον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα να έχουμε ένα βραχυπρόθεσμο αίσθημα ικανοποίησης και επιβράβευσης. Και φανταστείτε αυτό να το κάνει κάποιος σε έναν άνθρωπο κάθε 5 με 10 λεπτά από την ηλικία των 15 χρονών, μαθαίνει να λειτουργεί με αυτή τη διαγερτική ουσία στην ουσία. Και αυτό σιγά σιγά με τα χρόνια
προκαλεί και την ψυχολογική εξάρτηση, δηλαδή ότι όλα αυτοί οι επιβράβες που αισθάνεται το εγκέφαλο συνδυάζεται με εξωτερικά ερεθίσματα και στη συνέχεια αυτό από το περιβάλλον είναι, πυροδοτούν την επαναπρόσωψη της νικοτίνης από το κάπνισμα. Άρα, όταν έχουμε να κάνουμε με τη θεραπεία για τη διακοπή του καπνίσματος, στην ουσία έχουμε να κάνουμε με ένα σύνδρομο απεξάρτησης από τη νικοτίνη. Όπως είπε και ο κ. Πουλάς πριν, η νικοτίνη συνδέεται στους α4β2 νικοτινικούς υποδοχής της ακετιλχολίνης και πυροδοτεί την έκρηξη ντοπαμίνης. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το βραχυπρόθυμο αίσθημα ικανοποίησης από το κάπνισμα. Όταν ξαφνικά κάποιος σταματήσει να καπνίζει και τα επίπεδα της νικοτίνης μειώνονται στον εγκέφαλο, έχουμε τα λεγόμενα στερητικά συμπτώματα. Όλοι όσοι έχουν προσπαθήσει να κόψουν το κάπνισμα, τα έχουν βιώσει. Είναι κυρίως εκνευρισμός, ευερεθιστότητα, κατάθλιψη, ανησυχία, διαταραχή στη συγκέντρωση, αύξηση της όρασης, το οποίο εμφανίζεται σε 70% των ανθρώπων που κόβουν το κάπνισμα, διαταραχή στον ύπνο, δυσκυλιότητα και έντονη παρόνιμηση για κάπνισμα. Άρα μιλάμε για ένα στερητικό σύνδρομο, το οποίο έχει μία διάρκεια από 4 έως και 10 εβδομάδες. Τα συμπτώματα βέβαια της σωματικής εξάρτησης, όταν κάποιος σταματήσει να έχει επαφή με την νικοτίνη, είναι κάτι που υποχωρεί στις πρώτες 15 με 20 μέρες, καθώς απενεργοποιούνται οι υποδοχές της νικοτίνης σε αυτό το διάστημα. Τώρα, όσον αφορά τις φαρμακοθεραπείες, από όλες τις κατευθυντήριες οδηγίες συστήνεται σε όλους τους ασθενείς που θέλουν να κόψουν το καπνιστές δεν είναι ασθενείς, που θέλουν να κόψουν το κάπνισμα, εκτός από κάποιες ειδικές περιπτώσεις που είναι οι έγκυες γυναίκες, στις οποίες δεν υπάρχουν δεδομένα, ελάχιστα δεδομένα μόνο για τα υποκατάστατα της νικοτίνης, στους πολύ ελαφρύς καπνιστές και στους εφήβους, που εκεί δεν έχουμε δεδομένα. Όσον αφορά τις θεραπείες αυτές, οι εγκεκριμένες θεραπείες είναι τα υποκατάστατα της νικοτίνης σε διάφορες μορφές, η βουπροπριόνη, που είναι το Ζιμπάν, και η φαρενικλίνη, που είναι το Τζαμπίξ. Αυτές είναι οι τρεις πιο διαδεδομένες θεραπείες. Ξεκινάμε να πούμε αναλυτικά για το τι συμβαίνει, να πούμε πιο πρακτικά πράγματα τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και εσείς στην καθημέρα πράξη. Ξεκινάμε με τα υποκατάστατα της νικοτίνης. Όπως βλέπετε και εσείς, κυκλοφορούν σε διάφορες μορφές τα φαρμακεία, είτε μπορεί να είναι σε μορφή αυτοκόλλητου, διαδερμικού αυτοκόλλητου, είτε σε τσίχλα, είτε σε μια μορφή πίπας ή ακόμα και σε σπρέι. Ο λόγος που κυκλοφορούν τόσο διαφορετικές μορφές υποκατάστατων νικοτίνης είναι ότι όλα προσπαθούν να μιμηθούν τον τρόπο που απορροφάται νικοτίνη από το κάπνισμα. Εδώ βλέπετε ότι η πορτοκαλί καμπύλη είναι το τι γίνεται όταν κάποιος καπνίζει ένα κανονικό τσιγάρο. Βλέπετε πόσο γρήγορα είναι ανεβάνει τα επίπεδα της νικοτίνης στο αίμα και πώς προσπαθούν όλα αυτά τα προϊόντα να το μιμηθούν. Έτσι, πολλές φορές χρειάζεται να συνδυάζουμε και προϊόντα τέτοια, όπως ας πούμε ένα πάτσι νικοτίνης, το οποίο δίνει σταθερά μια μικρή ποσότητα νικοτίνης, με το σπρέι μια τσίχλα νικοτίνης, τα οποία εκείνη την ώρα που κάποιος έχει ανάγκη την νικοτίνη, μπορούν να τον βοηθήσουν να ανεβάσει τη συγκέντρωση της νικοτίνης στο αίμα. Ο σκοπός είναι, όταν κάποιος κόβει το κάπνισμα και αρχίζει όλο αυτό το σωματικό σύνδρομο στέρησης, να μπορεί να πάρει την νικοτίνη από μια φαρμακευτική μορφή, σε πολύ μικρότερη βέβαια δόση και ελεγχόμενη, αποφεύγοντας όλα τα άλλα προϊόντα της καύσης, ώστε σταδιακά αυτό το πράγμα, αφού περάσει στην πλήρη χορήγηση αυτών των προϊόντων, να αρχίζει να μειώνεται η δόση τους μέχρι που να τα σταματήσει. Είναι κάτι που μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιήσει για 3 με 6 μήνες. Στην πράξη όμως, πολλές φορές σταματούν οι άνθρωποι και πολύ νωρίτερα, αν είναι αποφασισμένοι. Και ξεκινάμε με τα αυτοκόλλητα. Τα αυτοκόλλητα κυκλοφορούν στα φαρμακεία στην Ελλάδα σε 3 περιεκτικότητες, στα 10, στα 15 και στα 25 μιλιγκράμμ. Ανάλογα με το πόσα τσιγάρα καπνίζει ο καθένας την ημέρα, ο κάθε ασθενής, καπνιστής όλο τους λέω ασθενής, διαλέγουμε και τα μιλιγκράμμ τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε. Ο καπνιστής τα φοράει, τα κολλάει σε διάφορα σημεία στο σώμα του από τη μέση και πάνω, που να μην έχουν τρίχες και λιπαρότητα, ώστε η απορρόφηση να είναι σταθερή, και τα έχει πάνω στο σώμα του για 16 με 18 ώρες. Το βράδυ πριν πάει για ύπνο, τα αφαιρεί και την επόμενη μέρα χρησιμοποιεί ένα καινούριο αυτοκόλλητο.
αυτό. Οι παρενέργειες που έχουν είναι κυρίως τοπικές, δερματίτιδα ή αλλεργίες στα πάτσα αυτά και σε γενικές γραμμές είναι καλά ανεκτά. Το επόμενο εργαλείο που χρησιμοποιούμε είναι οι τσίχλες της νικοτίνης που κυκλοφορούν σε δύο περιεκτικότητες, 2 και 4 μιλιγκράμμ. Ανάλογα πάλι με το πόσο γρήγορα καπνίζει το πρώτο τσιγάρο κάποιος, που είναι και ένας δείκτης του επίπεδου της εξάρτησης, μπορούμε να διαλέξουμε τη δόση. Επίσης, επειδή πολλές φορές εμείς στα ιατρία συνδυάζουμε το αυτοκόλλητο, που είναι ένα μακράς δράσης νικοτινικό υποκατάστατο με βραχίας δράσης, όπως είναι οι τσίκλες, προτιμούμε αυτές που έχουν τη μικριότερη περιεκτικότητα σε νικοτίνη. Να πούμε ότι οι τσίχλες της νικοτίνης δεν μας όνται σαν κανονικές τσίχλες, γιατί ο σκοπός μας είναι να απορροφηθεί η νικοτίνη από το γλαινογόνο του στόματος. Και όχι να την καταπιούμε, να πάει στο στομάχι και εκεί πέρα και καταστρέφεται από τα γαστρικά υγρά, αλλά και προκαλεί γαστρική δυσφορία ή μπορεί να δημιουργήσει καστεντερικά άλλα συμπτώματα. Γι' αυτό το λόγο, όταν συμβουλεύουμε τους ασθενείς μας, τους λέμε να μασάνε την τσίχλα και όταν καταλαβαίνουν ότι βγαίνει αυτή η ουσία που είναι σαν φάρμακο που είναι η νικοτίνη, θα πρέπει να κολλώνται σε διάφορα σημεία στο γλαινογόνο του στόματος για 15 λεπτά. Στη συνέχεια αφαιρούν την τσίχλα και μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια κανονική τσίχλα, μια καραμέλα, ώστε να έχουν την αίσθηση ότι το στόμα τους δεν έχει ανάγκη το κάπνισμα. Επίσης υπάρχουν και καραμέλες, τις οποίες δεν θα πούμε πολλά πράγματα γιατί δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα και υπάρχουν και αυτό το στυλ που είναι σαν πιπάκι νικοτίνης που μπαίνουν μέσα ειδικές σαμπούλες και μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιεί ή επιπρόσθετα στο αυτοκόλλητο ή και μόνο του, λαμβάνοντας νικοτίνη σε εισπνεώμενη μορφή. Επίσης υπάρχουν και τα σπρέι. Υπάρχει το σπρέι για τη μύτη που δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα, υπάρχει όμως το σπρέι για το στόμα. Γενικώς τα σπρέι, επειδή έχουν πολύ γρήγορη απορρόφηση της νικοτίνης, έχουν και τις περισσότερες παρενέργειες και θέλουν λίγο προσοχή, γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι έχοντας ένα τέτοιο σπρέι κάνουν και υπερδοσολογία της νικοτίνης και προκαλούνται με αυτόν τον τρόπο ταχυκαρδίες ή αύξηση της πίεσης ή άλλες παρενέργειες. Θέλει πολύ προσοχή όταν τα χρησιμοποιούμε είτε μόνο τους είτε σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα. Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, φαίνεται ότι όταν συνδυάζουμε δύο μορφές πιπατάστατων νικοτίνης, ένα βραχής δράσης όπως είναι η τσίχλες το σπρέι, με ένα μακράς δράσης όπως είναι το αυτοκόλλητο της νικοτίνης, έχουμε και τα καλύτερα αποτελέσματα. Και μάλιστα είναι και τα ποσοστά υψηλότερα και από τις μονοθεραπείες που θα πούμε πιο μετά, αρκεί να τα χρησιμοποιήσουμε με σωστό τρόπο. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί σε πάρα πολλά και παλιότερα και καινούρια reviews, τα οποία συστήνουν κυρίως το συνδυασμό των δύο τύπων. Και προχωράμε στις φαρμακοθεραπείες από το στόμα, που είναι δύο κυρίως φάρμακα. Το πρώτο που ανακαλύφθηκε είναι βουπροπριόνι, το Ζιβάν. Είναι ένα αντικαταθλιπτικό φάρμακο, το οποίο διαπιστώθηκε ότι οι ασθενείς που το έπαιρναν είχαν την τάση να διακόπτουν το κάπνισμα και έτσι η κυκλοφορία του φαρμάκου ξανά με αυτή την ένδειξη της διακοπής καπνίσματος, μειώνει τα συμπτώματα της στέρησης και μειώνει και το συνέστημα επιβράβευσης από το τσιγάρο. Η θεραπεία είναι με χάπια του στόματος, ξεκινάνε με 150 μιλιγκράμμ μια φορά την ημέρα και σε μία εβδομάδα, αν δεν έχουμε πάρει ενέργειες, πάμε στα 300 μιλιγκράμμ και η θεραπεία είναι από 8 έως 12 εβδομάδες. Αν υπάρχουν κάποιες παρενέργειες, τις οποίες θα τις πούμε τώρα, μπορεί να μειωθεί η δόση ένα την ημέρα. Η βουπροπριόνι ήταν το πρώτο φάρμακο που κυκλοφόρησε για τη διακοπή του καπνίσματος και η πρώτη μη νοικοτινική φαρμακευτική αγωγή που ενέκρινε ο FDA το 1997 και πολλές φορές μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε και σε συνδυασμό με τα υποκατάστατα νικοτίνης για καλύτερο αποτέλεσμα. Θέλει προσοχή γιατί έχει κάποιες αντενδείξεις, οι οποίες είναι κυρίως το ιστορικό επιληπτικών κρίσεων, το ιστορικό διπολικής διαταραχής, ο αλκοολισμός, η όγκη του νευρικού συστήματος, οι διατροφικές διαταραχές, βέβαια οι έγκυες και ο θυλασμός και σε ανθρώπους κάτω από 18 ετών. Οι παρενέργειες που έχει κυρίως είναι γαστρικές διαταραχές, εμφανίζει σε ιστορικό κυρίως ανθρώπους που έχουν ιστορικό επιληπτικές κρίσεις σε υψηλότερα ποσοστά και διαταραχή στη συγκέντρωση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένα φάρμακο το οποίο χρειάζεται ένα καλό, πολύ καλό screening για το ποιος άνθρωπος μπορεί να το πάρει και από εκεί και πέρα μια πολύ καλή παρακολούθηση στη συνέχεια.
Και πάμε στο επόμενο φάρμακο, το οποίο είναι πιο ευρέως γνωστό, που είναι η βαρενακλίνη, το Ζαμπίξ, που έχει δύο διαφορετικούς τρόπους δράσης. Το ένα είναι ότι είναι μερικός αγωνιστής, δηλαδή συνδέεται στις υποδοχές της νικοτίνης και ενεργοποιεί την έκρηξη ντοπαμίνης, ώστε να μην έχουμε τόσο έντονα συμπτώματα στέρησης. Και το δεύτερο είναι ότι λειτουργεί και σαν ανταγωνιστής, μπλοκάροντας τον υποδοχή της νικοτίνης, ώστε όταν κάποιος καπνίζει να μην έχει νικοτίνη που να συνδεθεί και να μην έχει αυτά τα συμπτώματα επιβράβευσης έντονης που έχει όταν κάποιος καπνίζει συστηματικά. Η θεραπεία γίνεται με χάπια ημερησίως. Υπάρχει μία περίοδος μίας εβδομάδας στην οποία γίνεται σταδιακή αύξηση της δόσης του φαρμάκου και μέσα στη δεύτερη εβδομάδα μέχρι τη 13η-14η μέρα που παίρνει ο καπνιστής και την πλήρη δόση πρέπει να έχει σταματήσει να καπνίζει. Αυτό στην ουσία που αισθάνεται είναι ότι είτε το τσιγάρο δεν του προκαλεί καμία αίσθηση, μειώνονται τα συμπτώματα δηλαδή της στέρησης ή και σε κάποιους ανθρώπους μπορεί να εμφανιστεί ένα αίσθημα αηδίας προς το τσιγάρο και απέθειας. Οπότε με αυτόν τον τρόπο βοηθάμε στο να απέχει κάποιος και να σταματήσει να καπνίζει. Η θεραπεία συνεχίζεται από εκεί και πέρα με τη μέγιστη δόση, 1 μιλιγκράμμ πρωί-βράδυ, για 12 εβδομάδες. Οι παρενέργειες που έχει η βαρενικλίνη είναι κυρίως ξηροστομία, γαστρεντερικές διαταραχές, ναυτία και εμετός, γι' αυτό πρέπει να λαμβάνεται πάντα με νερό και φαγητό. Η πνηλία, διαταραχή στη συγκέντρωση, έντονα όνειρα το βράδυ, που μας το λένε σχεδόν όλοι οι άνθρωποι που λαμβάνουν τη βαρενικλίνη. Και αυτό το οποίο χρειάζεται προσοχή είναι ότι υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων που μπορεί να εμφανίζει νευροψυχιατρικές διαταραχές. Ιδιαίτερα οι άνθρωποι που έχουν ιστορικό λαμβάνουν θεραπεία για κατάθλιψη ή για άλλες νευροψυχιατρικές παθήσεις, για τις οποίες υπάρχει και ένα warning του FDA πάνω στο φάρμακο αυτό, που λέει ότι καλό είναι να αποφεύγεται ή αν χορηγείται, να χορηγείται με πάρα πολύ στενό monitoring, ώστε να βλέπουμε αν υπάρχει κάποιο τέτοιο είδους παρενέργεια που όταν διακοπεί το φάρμακο είναι βέβαια αναστρέψιμη. Επειδή μεταβολίζεται στους νεφρούς, θέλει προσοχή και στην νεφρική λειτουργία και εδώ και στις έγκυες και στο θυλασμό δεν χορηγείται. Και στο ιστορικό επιληπτικών κρίσεων όπως και η βουπροπριόνη που είπαμε πριν. Όσον αφορά τους συνδυασμούς φαρμάκων, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική και είναι συνήθως ένα μακράς δράσης υποκατάστατο νικοτίνης, όπως είναι το αυτοκόλλητο με ένα βραχίας δράσης ή υποπροπριόνιο με τα υποκατάστατες νικοτίνης. Είναι και τα δύο εξίσου αποτελεσματικά. Τώρα, να πούμε τελειώνοντας ότι όλες αυτές οι θεραπείες σε σχέση με το πλασίμπο είναι καλύτερες, φαίνονται ότι έχουν πιο με μεγάλα ποσοστά επιτυχίας και αν τις συγκρίνουμε και μεταξύ τους, σαν μονοθεραπεία φαίνεται η βαρενικλίνη να υπερέχει και σαν συνδυασμός φαίνονται οι δύο δράσεις υποκατάστατα νικοτίνης να βοηθούν και αυτά πάρα πολύ. Και για να μην σας κουράζουμε πολλές μελέτες, όλες καταλήγουν στο γεγονός αυτό, ότι ή ο συνδυασμός των υποκατάστατων νικοτίνης ή η βαρενικλίνη είναι κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει να έχουμε αυξημένα ποσοστά διακοπής καπνίσματος. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Αυτό είναι το Αττικό. Αυτή είναι η ομάδα μας στο Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος του Αττικού. Και αυτά είναι τα links, ώστε κάποιος, αν θέλει, να κλείσει ραντεβού για Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος, είτε το δικό μας, είτε από τη σελίδα του Υπουργείου Υγείας, σε όποιο Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος τον βοηθάει και είναι κοντά του και θα τον βοηθήσει τελικά να διακόψει το κάπνισμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και είμαι έτοιμη να απαντήσω και ό,τι ερωτήσεις έχετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κουρέα, πραγματικά για την εξαιρετική σας εισήγηση και είστε εξαιρετική ομιλήτρια και θα ήθελαμε να είχαμε και άλλο χρόνο να σας ακούσουμε και άλλο και άλλο. Θα έχουμε την ευκαιρία στο μέλλον να σας ξανακαλέσουμε για να μας ενημερώσετε. Εδώ διαπιστώνω εγώ ότι εμείς γιατροί του Institute of Life του ΙΑΣΟ έχουμε κάτι κοινό μαζί σας. Εμείς αφενός κάνουμε όλη αυτή την προσπάθεια για να έχουμε μια καλή εγκυμοσύνη, να μην έχουμε επιπτώσεις από το τσιγάρο στα έμβρια ούτε στα νεογνά, αλλά το κοινό μας είναι όσον αφορά τη ζωή, ότι η προσπάθειά μας εμείς είναι να κάνουμε ευτυχισμένα ζευγάρια και να δημιουργήσουμε μια νέα ζωή και η δικιά σας προσπάθεια είναι όταν μεγαλώσουν αυτά τα παιδιά
να την κάνετε καλύτερη τη ζωή της και να βοηθήσετε να συνεχιστεί και αυτή η ζωή. Επίσης θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, η περίοδος της εγκυμοσύνης είναι μια χρυσή ευκαιρία για τις γυναίκες να κόψουν το κάπνισμα. Έχουν ένα πάρα πολύ ισχυρό κίνητρο και όπως βλέπετε κι εσείς, οι γυναίκες αυτές διακόπτουν το κάπνισμα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης σε πολύ μεγάλο ποσοστό, αλλά υποτροπιάζουν σε ποσοστά 60 με 70% και παραπάνω, ανάλογα με τη χώρα, κατά την περίοδο του θυλασμού. Εκεί είναι μια χρυσή ευκαιρία που θα μπορούσατε κι εσείς και εμείς να βοηθήσουμε ώστε να διατηρήσουμε αυτό το αποτέλεσμα. Και από όλες που είχατε ευκαιρία να, με την ομιλία μου να κοιτάξω, είναι ότι ακόμη και αν τους πείσουμε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ειδικά στο πρώτο τρίμηνο, γιατί μετά στο τρίτο τρίμηνο αργά, ότι έχουν πάρα πολύ καλά ευεργετικά αποτελέσματα. Ναι, βέβαια. Μπορώ να ρωτήσω. Να συγχαρώ και εγώ ότι ήταν εξαιρετική η ομιλία σας, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα για όλους μας, γιατί είναι πράγματα που παρότι είμαστε γιατροί άλλων ειδικοτήτων δεν είμαστε τόσο κοντά στο αντικείμενο. Και το δεύτερο κομμάτι ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον για εμάς, γιατί δεν ξέρουμε καλά, πιστεύω ότι πάρα πολλοί από εμάς δεν ξέρουμε καλά τη φαρμακευτική αγωγή για την Νίκο για το τσιγάρο. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι υπάρχει ένα φαρμακευτικό κομμάτι το οποίο μπορεί να έχει τα side effects, μπορεί να έχουμε τις παρενέργειες. Εσείς στο ιατρείο διακοπής που έχετε, όταν παρακολουθείτε μία γυναίκα, ξεκινάτε με φαρμακευτική αγωγή ή με υποστηρικτική ψυχική ή όπου βαδίσετε και τα δυο. Δηλαδή υπάρχουν γυναίκες που με την ψυχική υποστήριξη μόνο τη δική σας μπορεί να διακόψουν. Ή ο συνδυασμός είναι πιο σημαντικός. Νομίζω ότι ο συνδυασμός είναι κάτι που οδηγεί πιο εύκολα στο αποτέλεσμα και δεν έχουμε και ψηλά ποσοστά απογοήτευσης. Γιατί εμείς όταν ξεκινάμε να δούμε έναν άνθρωπο και μια γυναίκα βέβαια, κάνουμε μια αξιολόγηση για το πόσο εξαρτημένος είναι αυτός στο κάπνισμα. Οπότε ανάλογα με το επίπεδο εξάρτησης, συστήνουμε και την κατάλληλη θεραπεία. Ας πούμε, για παράδειγμα, μια γυναίκα η οποία καπνίζει 4-5 τσιγάρα την ημέρα, δεν είναι στην κατηγορία να πάρει τη φαρμακοθεραπεία από το στόμα που κουβεντιάζουμε τώρα. Επίσης, έχουμε δει ότι αυτό που βοηθάει περισσότερο είναι ο συνδυασμός και της φαρμακευτικής αγωγής και της ψυχολογικής υποστήριξης. Και φέτος, μάλιστα, τρέξαμε ένα πολύ ενδιαφέρον project που οι άνθρωποι, επειδή δεν μπορούσαν να έρθουν στο νοσοκομείο, ειδικά στο Αττικό δεν πλησίαζε κανείς λόγω του COVID για να κόψει το κάπνισμα. Κάναμε διαδικτυακές ομάδες μέσω Zoom, στις οποίες συμμετείχε μία ψυχολόγος που είναι ειδική για τη διακοπή καπνίσματος. Και είδα πόσο πολύ ενδιαφέρον φάνηκε αυτό στους καπνιστές και πόσο μεγάλα ποσοστά επιτυχίας γιατί έβλεπαν ο ένας με τον άλλον τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει κάποιος σε αυτή την προσπάθεια. Και με αυτόν τον τρόπο μπόρεσαν να γίνουν μια ομάδα και τελικά να κόψουν το κάπνισμα σε ποσοστά πάνω από 80%. Οπότε πρέπει και εμείς λίγο να είμαστε λίγο πιο ευέλικτοι και να προσπαθούμε να βρίσκουμε πράγματα που βολεύουν τους καπνιστές, ώστε να έχουμε υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Να κλείσουμε. Τι λέτε, κύριε Ματζαβίνου? Ναι, να κλείσουμε. Εγώ ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε και είμαι βέβαιος ότι όλοι μαζί στην προσπάθεια αυτή που κάνουμε τη μεγάλη για τη διακοπή του καπνίσματος και μέσω του Help Her to Quit, ότι θα συμβάλλουμε για να ελαττώσουμε ή να καταφέρουμε να διακόψουμε αυτή την τόσο κακή συνήθεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω πάλι την καθηγήτρια Γκέρα Χαρβάλου για την όλη της προσπάθεια αυτή, για την οργάνωση αυτής της ημερίδας και της επόμενης που θα ακολουθήσει. Και εγώ σας ευχαριστώ όλους όσους μας παρακολουθείτε, τους ομιλητές, τους προεδρεύοντες που είναι μαζί μας και θέλω να σας κάνω μια-δυο ανακοινώσεις για την πορεία του προγράμματος. Το πρώτο είναι ότι το τελευταίο workshop θα γίνει στο πλαίσιο του Summit, της Διεθνούς Διάσκεψης για τον
για τον καπνό, για το tobacco control. Γύρω στο τέλος του Σεπτέμβρη, οι άνθρωποι που θα παρακολουθήσουν τα τρία workshops και το τρίτο θα μπορέσουν να έχουν τον τίτλο του Ambassador, αντικαπνιστή, που σημαίνει ότι εκτός από τον τίτλο και το certificate που θα πάρετε, θα έχετε την ευκαιρία να πάρετε και το βιβλίο, μια έκδοση η οποία ξεκινά τώρα, ξεκινάει η συγγραφή αυτού του λεγόμενου toolkit της εργαλειοθήκης, από 5 συναδέλφους, οι οποίοι έχουν σχέση, γνωρίζουν πολύ καλά τις επιπτώσεις του καπνίσματος στη γυναικεία υγεία και τη διακοπή. Ανάμεσα σε αυτούς, είμαι σίγουρη ότι καταλάβατε, θα είναι ο κύριος Μαντζαβίνος και η κυρία Κουρέα, που έχουν ακολουθήσει το πρόγραμμα μέχρι στιγμής. Αν θέλει και ο κύριος Κοντόπουλος να μας γράψει μάλλον το κομμάτι για τον COVID. Νομίζω ότι το Σεπτέμβρη θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε το τελευταίο κομμάτι, το οποίο θα αφορά κυρίως καρκίνο, πνεύμονα και γυναικεία υγεία. Εκ νέου, μια καλύτερη, μια πιο μεγάλη, πιο εκτενή ομιλία σχετική με την γυναικεία υγεία, την γονιμότητα, το γυναικολογικό καρκίνο και το κάπνισμα. Και πάλι θα μιλήσουμε για διακοπή. Νομίζω ότι έτσι θα έχουμε ολοκληρώσει όλα τα κομμάτια που αφορούν τη γυναικεία υγεία και το κάπνισμα. Για σήμερα, το πιστοποιητικό σας μπορείτε να το πάρετε από το email μου. Το έχετε νομίζω όλοι και υπάρχει και σε όλα τα έντυπα του προγράμματος. Και επίσης θα σας στείλουμε ένα, όπως την προηγούμενη φορά, το έντυπο αξιολόγησης, για να μας πείτε τι σας άρεσε, τι σας άρεσε, τι θέλετε να κάνουμε περαιτέρω. Και νομίζω αυτά. Και τη σύνοψη των εργασιών, δηλαδή το take home message. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και το σπόνσορά μας, τη Φιλίπ Μωρίς, η οποία μέχρι στιγμής, χωρίς καμία παρέμβαση στο έργο μας, μας αφήνει να κάνουμε ό,τι εμείς νομίζουμε και να μιλήσουμε για διακοπή σε επιστήμονες και στο κοινό. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας.